κυνηγούσαν τον πιο σκληρό εφιάλτη. Έπεσαν θύματα κακοποίησης από τον σύντροφό τους. Οι συγκλονιστικές εξομολογήσεις γυναικών που σήμερα προσπαθούν να αφήσουν πίσω το παρελθόν. Ακόμη, τι αποκαλύπτει έρευνα επιστημόνων για τις γυναίκες που έπεσαν θύματα κακοποίησης. Γιατί φοβούνται να μιλήσουν. Ποιες οι επιπτώξεις στην ψυχολογία τους και τι ορίζει ο νόμος. Καλησπέρα αγαπημένοι μας τηλεθεατές, ζωντανά όπως κάθε μέρα εδώ στο Star, 5 παρατέταρτο, στον Μπορώ. Ένα δύσκολο θέμα, ήδη έχει προηγηθεί το τρέιλερ. Εξακολουθεί να παραμένει όμως ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, η κακοποίηση των γυναικών. Πρόσφατα είδαμε και την περίπτωση ενός δημόσιου ζευγαριού που απασχόλησε τις εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης. Βάναυση συμπεριφορά λοιπόν που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια γυναίκες ολόκληρο τον πλανήτη, επώνυμες και ανώνυμες. Καταγράφονται καθημερινά πάρα πολλά περιστατικά που καλύπτονται από πέπλο σιωπής και τρόμου. Πάρα πολλά είναι αυτά που δεν καταγγέλλονται ποτέ. Οφείλουμε γι' αυτό να κάνουμε συνεχώς εκπομπές, να δίνουμε τα τηλέφωνα όλων των ξενώνων, των ανθρώπων που στηρίζουν τις γυναίκες αυτές που νιώθουν ότι είναι σε ένα διέξοδο και δεν έχουν κανέναν άνθρωπο να αποτανθούν. Τα στοιχεία, τα επίσημα που δίνουν οι αστυνομικές αρχές είναι πολύ μικρότερα από το νούμερο το αληθινό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, που προκύπτουν και από τις έρευνες στις επιστημονικές διαφόρων φορέων. Οι γυναίκες οι περισσότερες σιωπούν, φοβούνται, χρόνια ολόκληρα τη ζωή τους όλοι την περνούν κάτω από αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες που θα δούμε και σήμερα, ακούγοντας εμπειρίες προσωπικές γυναικών που είναι σήμερα κοντά μας. Τώρα, τι θα πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα για να προστατεύσει τον εαυτό της. Τι λέει ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Γιατί οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας μεταχείρισης από τον σύντροφο φοβούνται να αντιδράσουν. Θα ακούσουμε συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Όπως η ίδια δήλωσε, 30 χρόνια εφιαλτικά πέρασε στο πλάι αυτού του άνδρα. Το ανατριχιαστικό της υπόθεσης είναι ότι η γυναίκα αυτή, μετά από συνεχείς ξυλοδαρμούς από εκείνον, υπέστη ουλική τύφλωση. Ακόμη θα παρακολουθήσουμε σήμερα την ιστορία μιας 24χρονης κοπέλας, η οποία κατάφερε να ξεφύγει, σε εισαγωγικά, από τον τύρανό της, όπως η ίδια τον αποκαλεί. Μετά βεβαίως από παρακίνηση από μία από τις εκπομπές της δικές μας, παλαιότερα, το 2004, που είχε δει εδώ στον Μπορώ. Πάμε να κάνουμε, να πω συγγνώμη. Καλησπέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από την κυρία Δροκοφίκη. Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, υπεύθυνη της στέγης κακοποιημένων γυναικών, εκπρόσωπος Διεθνούς Εταιρείας Στήριξης Οικογένειας Φροντίδα. Θέλω να πείτε μόνο αυτό που μου είπατε μόλις είπαμε καλησπέρα οι δυο μας πριν αρχίσει η εκπομπή. Τι είχε σήμερα γίνει. Με επισκέφθηκε μια κυρία, είχε δικαστεί, καταδικαστεί. Όχι, όχι, όχι. Να μου πείτε για να δούμε τη σημασία αυτών των εκπομπών. Θυμάστε την πρώτη εκπομπή κακοποίηση που είχαμε κάνει μαζί. Α, ναι, ναι, ναι. 600 μετά τηλεφωνήματα μετά την εκπομπή σας, 200 γυναίκες ψυχολογική στήριξη και περίπου 75 ήρθαν στη στέγη. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε πόσο σημασία έχει όχι μόνο η δική μας εκπομπή, αλλά πολύ περισσότερες να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Πατέρα Μάξιμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, κυρία. Και για σήμερα που είστε κοντά μας. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να δούμε και η Εκκλησία πώς συμβάλλει και αγκαλιάζει και πού μπορούν να αποτανθούν γυναίκες που έχουν ανάγκη. Ο κύριος Ιαννίδης είναι δικηγόρος. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας, την παρουσία σας, τη νομική σας συμβουλή που θα μας προσφέρετε σήμερα. Κυρία Βελέτζα, καλησπέρα και σε εσάς. Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είστε, εκπροσωπείτε μάλλον το κέντρο στο οποίο απευθύνθηκε η γυναίκα, την οποία προανέφερα, είχε δει σε προηγούμενη εκπομπή τα τηλέφωνα που δίναμε και σας πήρε και μπορέσατε να δώσετε. Είναι γεγονός ότι μετά από τις εκπομπές εμφανίζονται περισσότερος πληθυσμός από ό,τι σε προηγούμενες μέρες. Θα δούμε τι έγινε και με τη συγκεκριμένη γυναίκα που είναι σήμερα κοντά μας. Στην κυρία Εψήμου επίσης να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Δικηγόρος, έμπειρη σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Η παρουσία σας σήμερα είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Η Βετ Τζάρβις, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ καλησπέρα για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Είσαι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών, WIN. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο στο WIN, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλλά και Γυναικών. Συνιδρυτής της γραμμής δίπλα σου. Είναι μάλιστα η γραμμή την οποία θα δώσουμε και σήμερα, μάλιστα, απευθυνόμενες όλες τις γυναίκες που έχουν ανάγκη. Να πω καλησπέρα και στην κυρία Βάρβογλη, ψυχολόγος. Τώρα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για το ψυχολογικό κομμάτι. Ποια είναι η ψυχολογία του θύματος, του θήτη. Πολλά είναι απίστευτο. Σε λίγο θα ακούσουμε αυτή την εμπειρία της γυναίκας που τυφλώθηκε από τη βία του άντρα της. 28 χρόνια καθότανε στο πλάι τραγικό του. Τραγικό, αλλά και την εμπειρία. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία του θήτη, εγώ.
Εντάξει, του θύματος ένας τρομοκρατημένος άνθρωπος αδρανοποιείται, αλλά ο θήτης, πώς μπορείς να. Τέλος πάντων, είναι ανατριχιαστικά αυτά που θα ακούσουμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Καλησπέρα στην Έννα Χρονοπούλου. Κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες. Σε αυτές τις δύσκολες εκπομπές που μόνο μέσα από την προσωπική σας εμπειρία αξίζει πολύ περισσότερο η δική σου παρουσία από κάθε άλλου, γιατί ταυτίζονται, παρακινούνται και κάποια στιγμή και σώζονται. Ξυπνάνε. Είναι πολύ βασικό να ξυπνήσεις. Έχεις υπάρξει θύμα κακοποίησης και σε ευχαριστώ σήμερα που είσαι εδώ να στηρίξεις το θέμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει υπάρξει. Δεν αρκεί γενικότερα, ναι. Ναι, να φας ξύλο. Ναι. Δεν είναι μόνο ένα χαστούκι που θα φας. Που αυτό κάποια στιγμή λένε, αχ, δεν πειράζει. Άντρας είναι, μωρέ. Από τον άντρα δεν πειράζει να το φάμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό που μας έχει μάθει η οικογένειά μας να ανεχόμαστε τελικά. Και η Άννα Μαρία. Γεια σου, Άννα Μαρία. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Θα ακούσουμε σε λίγο ποια είναι η εμπειρία σου. Δεν θα ήθελα τώρα να πεις προς το παρόν τίποτα. Θα χρειαστεί να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τώρα αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Σας έχω δώσει πρόσφατη ιδιοσιογραφία, τη γράφουν στις εφημερίδες. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω σήμερα στην Ελευθεροτυπία. Διαβάσαμε το εξής περιστατικό. Βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει μία 38χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία ομολόγησε ότι έριξε επικίνδυνο δηλητήριο ποντικοφάρμακο στον καφέ του συζύγου της. Η γυναίκα επέλεξε αυτόν τον ακραίο τρόπο για να δώσει τέλος, όπως υποστηρίζει, στην πολύχρονη μαρτυρική ζωή της δίπλα στο 45χρονο σύζυγο, ο οποίος καταγγέλλεται πως την κακοποιούσε καθημερινά. Ο 45χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Η 38χρονη ομολόγησε την πράξη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ύστερα στον ανακριτή. 95% των γυναικών που είναι στη φυλακή για βίαιες πράξεις είναι σύζυγοκτόνοι. Και μόλις θα βρει μεγάλες ηλικίες. Μόλις με επισκέφθη μια κυρία που βγήκε μετά από ισόβια σε 20 χρόνια, είχε καταδικαστεί γιατί σκότωσε το βιαστή το δικό της και της κόρης της. Αμυνόμενη. Και καταδικάστηκε ισόβια και βγήκε στα 20 χρόνια. Και ισόβια παίρνουν γυναίκες. Γιατί σκότωσε το βιαστή το δικό της και της κόρης της. Οι γυναίκες όμως παίρνουν ισόβια. Οι άντρες όμως που κάνουν, που πράττουν, είτε φόνους από πάθος που λέει ο νόμος, η κοινωνία, βρίσκει ότι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια. Στη φυλακή. Γυναίκες όλες ισόβια. Θα δούμε τι ισχύει για τον νομικό. Πολλές περιπτώσεις που καταφέρουν στο γραμμή σου στο 197, καταφέρουν να σταματήσουν. Είναι μάλλον στα πρόθυρα το να κάνουν αυτή την πράξη και του σταματάει η συζήτηση, η ενημέρωση μαζί και σας. Η στήριξη. Θέλετε να διαβάσετε αυτό που μόλις είδαμε, άλλο από την καθημερινή. Πανεπιστημιακός κακοποιούσε τη σύζυγό του. Θεσσαλονίκη, σε απίστευτο βασανιστήριο, υπέβαλε τη σύζυγό του επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβοφυλακίστηκε χθες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Από τους άγριους ξυλοδαρμούς που δέχτηκε κατά καιρούς κακοποιημένη γυναίκα, υπέστη ολική τύφλωση και σε πολλές περιπτώσεις σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και το κεφάλι. Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ανακαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια αντιδικίας για την επιμέλεια των δύο ανηλίκων παιδιών τους έπειτα από αίτηση διαζυγίου του ζευγαριού. Η εισαγγελία βάσει των καταθέσεων στα αστικά δικαστήρια διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για βίαιες επιθέσεις, αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και ξύλινα κουτάλια, μεθόδους εκφοβισμού και τρομοκρατίας που υπέστη η γυναίκα από το σύζυγό της. Η κακοποίηση, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεκίνησε από το 1992. Σε μια από τις περιπτώσεις, ο κατηγορούμενος φέρεται ότι γροθοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο πρόσωπο και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει αποκόλληση του αφιβληστροειδούς χιτώνα στο αριστερό της μάτι. 6 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός ακόμη επεισοδίου οικογενειακής βίας, η γυναίκα δέχτηκε από το σύζυγό της αλλεπάλληλα χτυπήματα με ξύλινο κουτάλι μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού τους. Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί θλάση στο σκληρό χιτώνα του δεξιού της ματιού και να χάσει σταδιακά την όρασή της. Τα βασανιστήρια, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν έληξαν εκεί. Σε άγρια ξεσπάσματα κατά καιρούς, ο καθηγητής με γροθιές κατάφερε να εγκριζώσει τα μπροστινά της δόντια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να της κόψει το λοβό του αυτιού της και να την βασανίσει
με αυτοσχέδιο βρόχο όταν τύλξε στο λαιμό της ένα καλσόν. Ο ίδιος κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για μια πλεχτάνη που στήθηκε εναντίον του. Δεν χρειάζεται τώρα πλέον το τι ισχυρίζει. Δικαίωμα βεβαίω έχει ο κάθε καθένα. Είναι πανεπιστημιακή. Είναι πανεπιστημιακή. Τι ποσοστό? Το 16%. Και ένα μεγάλο ποσοστό είναι από μέση μόρφωση και άνω. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν. Να συμβαίνουν. Σήμερα και επιδεινώνεται η κατάσταση. Τα ποσοστά είναι σημερινά. Μπορεί οι γυναίκες που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια μορφωμένες να κάθονται και 28 χρόνια να υπομένουν αυτές τις συμπεριφορές. Δέχονται, δέχονται. Και είναι και να απορεί κανείς με τον τρόπο τον οποίο ξαναγυρνάνε. Και πάρα πολύ εύκολα. Πρέπει να σπάσουμε το μύθο. Πάμε να δούμε το βίντεο που περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εκείνος καθηγητής πανεπιστημίου. Εκείνη η σύζυγός του. Τα 30 χρόνια γάμου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 30 χρόνια δυστυχίας, όπως δε η ίδια. Ο σύζυγός της, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την κακοποιούσε, προκαλώντας ανεπανόρθωτες σωματικές βλάβες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να την αφήσει τυφλή. Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε τυχαία πριν από 2 χρόνια σε πολιτικό δικαστήριο. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για βίαιες επιθέσεις, αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και ξύλινα κουτάλια, μεθόδους εκφοβισμού και τρομοκρατίας που υπέστη η γυναίκα από το σύζυγό της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, πρόκειται για μια γυναίκα που γνώρισε τον σύντροφό της σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν η εποχή που εκείνη σπούδαζε στο πανεπιστήμιο. Η κοπέλα τον ερωτεύτηκε παράφορα και έκανε σχέση μαζί του. Όταν έμεινε έγκυος, αποφάσισαν να παντρευτούν. Μια νέα ζωή την περίμενε. Εκείνη άφησε τις σπουδές της και προτίμησε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Όμως η θαλπορή και η αγάπη που ζητά δεν θα έρθουν ποτέ για εκείνη. Από την αρχή του γάμου μας κατάλαβα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε μαζί του. Είχε αρχίσει να γίνεται βίαιος. Θυμάμαι την πρώτη φορά που με χτύπησε. Είχα τρομάξει πολύ. Στην αρχή είχα φοβηθεί. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Ήταν και άλλες εποχές τότε. Οι γυναίκες ήταν πολύ φοβισμένες. Δεν τολμούσαν να το πω πουθενά. Έκανα απλά υπομονή. Δυστυχώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και χειρότερη. Οι λόγοι που με χτυπούσε ήταν ασήμαντοι. Θυμάμαι πως σήκωνε χέρι πάνω μου ακόμη και όταν ερχόταν για παράδειγμα σπίτι και δεν του άρεσε το φαγητό. Μια μέρα που δεν είχα προλάβει να μαγειρέψω, μέσα κάτεψε στο ξύλο. Εκείνος συνεχίζει στο πέρασμα του χρόνου να γίνεται συνεχώς πιο βίαιος απέναντί της, όπως λέει η ίδια. Εκείνη φοβάται, αλλά σιωπά. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ψάχνει τρόπο να δραπετεύσει από την καθημερινή κόλαση που βιώνει. Έχω μετανιώσει που σιώπησα. Υπέμεινα όλα αυτά τα καθημερινά βασανιστήρια γιατί τον αγαπούσα και πίστευα ότι θα αλλάξει. Από την άλλη, φοβόμουν πως δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνον. Πού να άφηνα τα παιδιά μου, να τα έπαιρνα μαζί μου. Θα μας έβρισκε αμέσως και τότε φοβόμουν ότι κινδύνευε η ζωή μου. Από την άλλη, δεν είχα τίποτα δικό μου. Δεν είχα δουλειά, δεν είχα χρήματα. Δεν μπορούσα να κάνω κακό στα παιδιά μου και να καταστρέψω το μέλλον τους. Πάντως, δεν μπορούσα να φανταστώ πού θα έφτανε η κατάσταση λίγο αργότερα. Οι άγριοι ξυλοδαρμοί που δέχεται σε καθημερινή βάση η κακοποιημένη γυναίκα της προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και στο κεφάλι και συντελούν στο να χάσει το φως της. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του καθηγητή, εκείνος φέρεται ότι γρονθοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο πρόσωπο και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα στο αριστερό της μάτι. 6 χρόνια αργότερα, η γυναίκα δέχτηκε από το σύζυγό της αλλεπάλληλα χτυπήματα με ξύλινο κουτάλι μέσα στην πανιέρα του σπιτιού του. Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί θλάση στο σκληρό χιτώνα του δεξιού της ματιού και να χάσει σταδιακά την όρασή της. Σε άγρια ξεσπάσματα κατά καιρούς, ο καθηγητής με γροθιές κατάφερε να εκριζώσει τα μπροστινά της δόντια, ενώ έφτασε σε σημείο να της κόψει το λοβό του αυτιού. Επιπλέον, προσπάθησε να την πνίξει, τυλίγοντας το λαιμό της ένα καλσόν. Ο ίδιος πάντως, κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για μια πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του από τις δύο του κόρες. Ο καθηγητής, με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Σήμερα είναι ελεύθερος και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Εκείνη
Ζει απομονωμένη, έχοντας στο πλευρό τα 5 παιδιά της. Προσπαθεί ακόμη μέχρι σήμερα να βρει το φως της αγάπης που έχασε όταν εκείνος την τύφλωσε. Λοιπόν, ακούω τα σχόλιά σας τώρα. Πώς νιώθετε όλοι εσείς? Τι να πούμε τώρα, τόσο να τριχιάζει, τι να πεις δηλαδή. Ελεύθερος, εκκρεμή. Δεν είναι και μόνο αυτό, είναι και το θέμα ότι πού θα πάει η γυναίκα, πού θα πάει η γυναίκα. Κάθε σύζυγος έχει περάσει πολύ άσχημο παρελθόν, μικρό, σαν μικρό παιδί, αυτό το ξέρετε πάντα. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η γυναίκα περίμενε τόσα χρόνια, καταστρέφοντας και τα παιδιά της, ρώγοντας ξύλο. Ξέρετε, ήταν για σοφρονιστικούς λόγους ο ίδιος ισχυρίζεται. Όλο αυτό γινόταν εγώ για να τους σοφρονίσει. Να μην αντιμιλούν, να μην. Για τις γυναίκες που μας ακούνε, όταν η γυναίκα κάθεται για τα παιδιά της, τα πρώτα θύματα είναι τα παιδιά της. Ξέρετε τι αγώνα έκαναν οι νομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση για να τους παρακαλέσουν να μιλήσουν. Δεν μιλούσαν. Τα παιδιά ήταν. Τι να κάνουν. Πείθουν ότι είναι για το καλό. Αφού έχει ταμπού γύρω-γύρω, αφού υπάρχουν οικογένειες γύρω-γύρω που προσπαθούν να κρατήσουν την υποτιθέμενη οικογένεια. Και αυτό είναι το λάθος. Τη σκοτώνει στο ξύλο 1, τη σκοτώνει στο ξύλο 2 και κατά τη γνώμη μου το πρώτο χαστούκι που θα πέσει είναι μαθηματικά εξακριβωμένο πως θα πέσει και δεύτερο. Και δεύτερο. Το έχει στο DNA του, αυτός δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας, θα ξαναπέσει. Επομένως είναι και στο χέρι της γυναίκας. Η γύρω-γύρω πρέπει να τη στηρίξουμε. Δυστυχώς όμως η γυναίκα πάντοτε έχει την αίσθηση, την ελπίδα, αν θέλετε, ότι είτε φταίει η ίδια, γιατί τη περνάει και ο περίγυρος και ο σύζυγος, ο σύντροφος τέλος πάντων, ότι εσύ φταίει, εσύ κάνει κάτι λάθος, οπότε σου λέει. Φταίω, άρα την άλλη φορά θα γίνω καλύτερη ή ελπίζει ότι ο σύζυγος θα γίνει καλύτερος την επόμενη φορά και ότι. Ποια επόμενη, 28 ήταν, χρόνια. Ήταν η κακή στιγμή. Στην αρχή, με επιτρέπεις, μισό λεπτό γιατί να μιλάμε. Στην αρχή προσπαθεί να τον διορθώσει. Νομίζει ότι όλα θα πάνε καλά. Βαθμία αποκτά το αίσθημα ότι φταίει εκεί. Να σας πω κάτι τώρα, ακούσαμε ανατριχιαστικά πράγματα. Πώς μπορείς να κόβεις το λοβό του αυτιού ενός ανθρώπου, πώς μπορείς με κουτάλα να του βγάζεις το μάτι. Δηλαδή, εκεί είναι. Για το θέμα της ψυχολογίας της γυναίκας εκείνης. Γιατί είναι όχι, πάρα πολύ όχι μισό λεπτό θέλω για το θέμα για του το θέμα ανθρώπου αυτό. Που γίνεται θήτης. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να. Κάνει αυτές τις πράξεις. Είναι φυσιολογικό. Εσείς που είστε ψυχολόγος, σας παρακαλώ. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Όπως έχουμε ανθρώπους που λέμε ότι έχουν τάση και προδιάθεση να γίνουν δολοφόνοι, να σας το πω έτσι χοντρικά, αυτό είναι ένα βήμα πριν να γίνει δολοφόνος. Δηλαδή ήταν τυχερό το ότι δεν δολοφόνησε αυτή τη γυναίκα ή την οποιαδήποτε γυναίκα. Επομένως δεχόμαστε ότι κάτι πάει πάρα πολύ στραβά στην προσωπικότητά του, στην καλωδίωση, να το πω έτσι με άλλα λόγια. Του εγκεφάλου του. Φταίει και η παιδική ηλικία, φταίνε και τα βιώματα, όμως φταίει είναι στο πετσί του. Όποιος άνδρας κακοποιεί μια γυναίκα, γιατί εμείς την πληρώνουμε, το ότι δεν έχουμε μυϊκή δύναμη. Έτσι δεν είναι, γιατί εάν είχαμε την ανάλογη μυϊκή δύναμη, δεν θα σηκώναν το χέρι τους, γιατί θα ξέραν ότι από εκεί και πέρα. Έχεις νιώσει ότι δεν είχες την ανάλογη μυϊκή δύναμη για να ανταπεξέλθεις? Εγώ είμαι λίγο. Εσύ τι είπες τώρα που το άκουγες αυτό το βίντεο? Εγώ τι είπα, θα τον έτρωγα. Δηλαδή, κανονικά θα τον μαγείρευα, δεν θα έμενε ούτε κόκαλο. Θα τον είχα κάνει πίσω. Εννοείς ότι θα έφτανε στη σημείο να δολοφονήσεις. Αυτό μας λες ουσιαστικά. Θα τον έτρωγα, δεν κατάλαβες. Εδώ είναι. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Είναι σούγκλα πια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανθρωποφάγοι. Ο άνθρωπος αυτός την έτρωγε κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, τι θα καθόμουν. Άντε, σήμερα μου κόψε το αυτί. Να σα πω κάτι. Επιτρέπετε ένα μάθημα που μας έδωσε μια Κροάτρια στην πρώτη μας μεγάλη δίωρη ακομπή. Είπε ότι όταν φάει το πρώτο χαστούκι έφυγε. Ο άντρας της έπιασε λιτούς και δεμένους, έβαλε μυαλό και ήσαν δύο ευτυχισμένοι. Αλλά έφυγε με το πρώτο χαστούκι. Καταλάβατε, και αναγκάστηκε αυτό να καταλάβει ότι ο άντρας θα αλλάξει επειδή θα φύγει η γυναίκα. Ξέρουμε περιπτώσεις που ο άντρας κυνηγάει τη γυναίκα μέχρι τη δουλειά της, τη σκοτώνει και εκεί. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ως θήτης, γιατί ήθελες να μάθεις και για τον θήτη, πάρα πολλές φορές είναι αυτός προϊόν. Οικογένειες και βίες καταστάσεις μέσα στην ίδια οικογένεια. Αλλά εκτός αυτού, εμείς σαν κοινωνία έχουμε ένα πρόβλημα ότι δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Ευρύτερα δεν το δεχόμαστε, γιατί λέμε πάντοτε είναι η οικογενειακή κατάσταση. Τη μεταχείριση της βίας και του θυμού υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα ότι εμείς πρέπει να αρχίζουμε και στα παιδιά μας τα ίδια και εμείς σαν γονείς να μαθαίνουμε να μεταχειρίσουμε το θυμό. Υπάρχει ολόκληρες ψυχολογίες και. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά. Πριν πάμε σε αυτά, για ερώτηση για το θήτη. Πώς γίνεται ένας ένα θήτη, γι' αυτό ρώτησα. Να αρχίσω εξηγώ. Όχι, δεν ρώτησα αυτό πώς γίνεται. Όχι, ρώτησε. Όχι.
Ρώτησα αν είναι φυσιολογικοί αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά, μόνο αυτό. Δεν ρώτησα αν είναι. Όποιο άντρα σηκώνει το χέρι του στη γυναίκα που είναι πιο δυνατό, μπορεί να τη ρίξει, να χτυπήσει στη γωνία του τραπεζιού και να τη σκοτώσει. Άρα αυτό είναι απευθεία πράξη, είναι εκ προμελέτη. Δεν γίνεται τυχαία. Όταν ξέρω ότι εγώ είμαι πιο δυνατή από σένα και σου κάνω επίθεση, όλα μπορούν να συμβούν. Καταρχήν, μισό λεπτό να πιάσουμε και νομικά λίγο τα ζητήματα μέσω. Όλοι θα μιλήσετε, γιατί θέλω να πάω και στην εμπειρία τη δική σου και να ακούσω και την Άννα Μαρία αμέσω μετά. Η γυναίκα που αναγκάστηκε να βάλει το ποντικό φάρμακο. Τι πρέπει να πούμε στην περίπτωση τώρα αυτής της γυναίκας? Αυτή ήταν η μόνη διέξοδος. Τι θα έπρεπε να κάνει αυτή η γυναίκα? Μην τα λέμε μόνο για να ακούμε τις ιστορίες. Η 197, ναι. Και η 197 τη δεχόταν αμέσως, θα έκανε τις εξετάσεις της και μετά την έστειλε στη στέγη μας. Και οπουδήποτε άλλο θα σας πούμε κάτι. Θα την έστειλε στη στέγη. Καταρχήν να πούμε. Με παιδιά η γυναίκα αυτή. Θα έπρεπε να φέρει και τα παιδιά. Για πόσο καιρό θα ήταν στο. Τρεις μήνες. Ένα λεπτό να κάνει και μετά. Μέσα σε τρεις μήνες. Όχι, να σας πω. Διότι έρχονται στη στέγη, εδώ έχω την περίπτωση Άννας Μαρίας. Θα πάμε επομένως σε αυτό το κομμάτι. Διότι λέτε όλοι, πάρτε μας τηλέφωνο, τι τους κάνετε μετά εσείς από εκεί και πέρα. Να σας πω από την πρακτική, ας πούμε. Λοιπόν, αφού την διαχειριστεί το 197 και περάσει από την στήριξη που χρειάζεται να περάσει, την ψυχολογική, την ενημερώνουν για τι λύσεις έχει. Ζει μαζί σας. Κάποιες από αυτές επιλέγουν να έρθουν στο ξενώνα. Γιατί τι άλλη λύση έχει? Όχι, μπορεί να. Δεν επιλέγουν να έρθουν στο ξενώνα. Φεύγουν. Πάνε σε μια φίλη τους, πάνε στους γονείς τους. Επιστρέφουν στον κακοποίητη. Επιστρέφουν. Λέω, η περίπτωση της γυναίκας που όποιοι λοιπόν έρθουν στο ξενώνα, όσοι έχει στο ξενώνα, υπάρχει ένα περιθώριο να μείνει στο ξενώνα. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να την επανεντάξουμε στην κοινωνία. Η ουσία δεν είναι να μείνει στο ξενώνα και να τη φροντίζουν άλλοι, αλλά να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να μπορέσει να βγει και να ζήσει. Να ζήσει μόνη της με τα παιδιά της και να απεξαρτηθεί από το σύζυγο που είναι, και να είναι θύμα. Ο τρόπος είναι πώς. Ως προς την οικονομική ανεξαρτησία, αν θέλετε, γίνεται προσπάθεια από μέσα να τους βρουν και δουλειά, και να τους βοηθήσουμε κάθε τρόπο. Αλλά τον σύζυγο, ποιος τον σταματάει? Ο σύζυγος δεν έχει καμία σχέση. Όταν θα πάει στη δουλειά, να μην μπει μέσα στη δουλειά. Δεν τον σταματάει κανείς. Η ίδια η γυναίκα. Δεν τον σταματάει κανένας. Η ίδια η γυναίκα. Εδώ μιλάνε οι δικηγόροι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Οι δικηγόροι τώρα. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να σταματήσει το σύζυγο. Όλες οι χώρες του κόσμου. Άρα δεν θα σταματήσουν. Όλες οι χώρες έχουν διάταξη που λέει με ασφαλιστικά μέτρα δεν θα πας πάνω από τα 50% μέτρα από μένα. Δεν θα με πλησιάσει. Και ελέγχεται αυτό. Εδώ δεν υπάρχει. Εγώ έκανα αίτηση παλιότερα, έτσι το ρυψοκινδύνευσα, έκανα αίτηση παλιότερα με το γραφείο μου, το ζήτησα αυτό, με κοίταξε ο δικαστής σαν να μου έλεγε, μα τι λέτε τώρα, αυτό δεν προβλέπεται πουθενά. Και το, και το άφησε εσύ, αποφάσισε την πλέον νόμο τώρα. Σας λέω, ναι, βέβαια, δεν υπάρχει πλαίσιο με αυτή την έννοια και πάντως απόφαση σχετική ή τέτοια δεν έχει βγει που να πει απαγορεύεται. Ακούγονται πράγματα τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ θετικά. Ακούσαμε πράγματα τα οποία αναφέρονταν σε κτηνώδεις συμπεριφορές. Και είναι λογικό να υπάρχει ένα τελευταίο καταφύγιο άμυνας. Για τη γυναίκα αυτή, η πρώτη κίνηση πριν από τις υποστηρικτικές μεθόδους, ψυχολογικές, κοινωνικές ή άλλες, είναι να απευθυνθεί στην εισαγγελία. Είναι να βρει τη δύναμη και να βγει δημόσια να πει τη βία την οποία έχει δεχτεί. Να την καταγγείλει. Να κάνει τη μηνυτήρια αναφορά της, προκειμένου να υπάρχουν αφενός μεν οι θεσμοθέτες. Με ποιο δικηγόρο? Θα σας πω. Υπάρχει. Αφενός μεν εκεί χρειάζεται. Άρα δεν είναι να πάει το πρώτο βήμα στην εισαγγελία. Μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ξέρετε πώς τους αντιμετωπίζουν. Όχι τώρα πια. Έχουν αλλάξει την αστυνομία. Μπράβο, χαίρομαι που τα ακούω. Όχι και πάρα πολύ. Η κυρία Ευσύμου και η Βέτ λένε όχι. Αποφασίστε τώρα μεταξύ σας, γιατί δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Όχι όλοι μαζί. Δεν είναι ότι η αστυνομία, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει. Αλλά σε πλειοψηφία ακόμα έχουμε ελλείψεις από επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση. Ολοκληρώστε. Μια γυναίκα χρειάζεται να βρει τη δύναμη να μπορεί να καταγγείλει δημόσια τη βία την οποία δέχεται. Αυτό μπορεί να το κάνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Και με το φόβο που έχει και μετά θα τη βρει, θα την πετύχει και θα τη σαπίσει στο ξύλο. Ακούστε με. Το πρώτο βήμα που έχει να κάνει για να απαλλαγεί από αυτόν τον τρόμο, γιατί δεν πρόκειται για φόβο, είναι μόνο αυτό. Γιατί θα πάρει τα παιδιά της δηλαδή και θα πάει στην εισαγγελία. Κύριε Μανίδη, δεν έχετε αυτή τη στιγμή επαφή με τον την ψυχολογία του θύματος. Πώς τα λέτε αυτά? Μα δεν πού είναι η εισαγγελία? Για πείτε μου, πού θα πρέπει να πάει. Θα σας πω εγώ. Όχι, όχι, δεν είναι
εσύ, Αγγελία, και μου την έστειλε μέσα. Με εισαγγελία την νύχτα δεν μπορεί να πάει. Την έβαλε στο αεροπλάνο και μου την έστειλε. Μισό ώρα την νύχτα που σα πάει στο ξύλο, δεν μπορεί να πα πουθενά. Εισαγγελία τη Ελληνική την έστειλε στο 197 και το 197 σε γνώμη. Βλέπω ότι μπορείτε να τα απαντήσετε όλα μόνοι σα. Οπότε επιτρέψτε να σα πω κάτι, δεν έχετε. Μα καλό είναι να ακούσετε αυτό το οποίο συμβαίνει. Εμεί ακούμε, αλλά να ακούσετε. Εμεί το ζούμε αυτό που συμβαίνει. Πολλέ φορέ υπάρχουν καταγγελίε από το σπίτι τη. Εκείνη την ώρα δεν γίνεται σε ωράριο ο καυγά. Συγγνώμη, ο καυγά δεν γίνεται με ωράριο. Έτσι, η εισαγγελία είναι ορισμένες ώρες. Όταν στις 1 η ώρα τη νύχτα θα φάει τις καταπαγές η κυρία, δεν πάει στην εισαγγελία. Θα πάει στο αστυνομικό τμήμα. Κυρία μου, είπαμε επανειλημμένως ότι θα πάει στο αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία πρέπει να επιλαμβάνεται και πρέπει να επιλαμβάνεται ορθά. Δε, πάμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό το οποίο λέμε για να το ακούσουν τουλάχιστον οι γυναίκες και ας κρίνουν εκείνες. Το πρώτο που έχουν να κάνουν λοιπόν είναι στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς τους να καταθέσουν, να δώσουν την κατάθεση γυναίκες και αν φοβούνται να ζητήσουν την προστασία της εισαγγελίας. Και μετά την κατάθεση τι μπορούν να κάνουν. Να ζητήσουν την προστασία της εισαγγελίας, θα ασκηθούν οι σχετικές ποινικές διώξεις. Άρα και θα τότε παραμείνουν στην αστυνομία, έτσι. Και θα διανυκτερεύσουν εκεί εννοείται. Εκ των πραγμάτων. Ή θα σταλθούν σε κάποιους ξενών. Εξαρτάται από το είδος της επιθέσεως την οποία έχουν δεχθεί και από το έγκλημα το οποίο έχει γίνει σε βάρος τους. Μου έχει ρίξει πρέπει ο άντρας μου, συγγνώμη, να μην μιλάω για παραδείγματα. Βεβαίως. Μου έριξε ένα χαστούκι και εγώ φοβάμαι ότι θα γίνει το χειρότερο. Ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Ακούστε, η αίσθηση μετά, ξέρετε, θα σας πω τι συμβαίνει. Θα πάω, θα μείνω εκεί. Γίνεται τα πάντα, γίνονται τα πάντα. Ακολουθείτε διαδικασία αυτοφόρου. Εκ των πραγμάτων, βεβαίως. Ωραία. Θα τον αφήσουμε όμως. Ένα χαστούκι μου ρίξε. Είναι απλώς κλειδί. Όχι, δεν τον αφήνω. Άλλο γίνεται. Τι είναι κάτι γίνει πιο πονηρό που πείτε γίνεται. Μα όσο παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Τρώει λοιπόν ένα χαστούκι μια γυναίκα και ξεκινάει κατευθείαν και πάει στην αστυνομία. Ωραία. Το πιθανότερο είναι ο σύζυγος, επειδή συνήθως είναι ενημερωμένος, να το βάλει στα πόδια και να μην το βρει το περιπολικό. Αυτό. Το δεύτερο εμπόδιο που μπορεί να βρει, το οποίο είναι πρακτικό, είναι ότι η αστυνομία δεν διαθέτει πάντοτε περιπολικό έτοιμο για να πάει, καθώς επίσης ότι και το 100 δεν φτάνει αμέσως. Και το τρίτο που συμβαίνει, αν υποθέσουμε ότι πάει, αν υποθέσουμε ότι τον βρίσκουν και αν υποθέσουμε ότι τον συλλαμβάνουν, γίνονται κάποιες προσπάθειες λανθασμένες κατ' εμέ. Να τα ξαναβεί το ζευγάρι. Ακριβώς. Προσέξτε. Δεν είναι κακόβουλες από την πλευρά των αστυνομικών, έτσι. Είναι προσπάθειες, ας πούμε, που γίνονται στα πλαίσια του θα ήθελα μισό λεπτό, γιατί υπάρχει κόσμος. Κύριο, συγγνώμη, την άλλη μέρα με αυτόν τον κύριο εγώ, πώς ξανά είμαι στο ίδιο σπίτι. Δεν θα ξανά γιατί είμαι. Γιατί δεν απομακρύνεις. Αυτή είναι η απόφαση αυτής, όμως. Δεν είναι απόφαση του νομοθέτη. Να σας πω κάτι, πού θα μείνει. Γιατί να μην φύγει αυτός από το σπίτι. Θα περιμένετε σε αυτό να απαντήσουμε, διότι εντωμεταξύ με την... Έχει διαδικασία να φύγει από το σπίτι μου. Όχι, παρουσίαση του θέματος. Ο άντρας πρέπει να φύγει. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε τηλέφωνο. Θέλει να παρέμβει μία κοπέλα η οποία υπήρξε μαθήτρια του συγκεκριμένου καθηγητή. Παρουσιάσαμε. Φοιτήτρια, συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τρούζα. Γεια σου, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρεμβαίνεις. Δεν είναι δική μου η ευχαρίστηση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το συγκεκριμένο κύριο. Πάντως, εμείς είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν ξέρω αν είχε πέσει στην αντίληψη τη δική σας, ενός ευρύτερου. Γι' αυτό περισσότερο σας πήρα τηλέφωνο, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχει τεράστια εθελοτυφλία. Πολλές φορές από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, είτε είναι γειτονιά είτε είναι πανεπιστήμιο. Δηλαδή, περιπτώσεις ασέλγειας ή άνθρωποι επιθετικοί, όπως είπε η κυρία, που είναι ένα βήμα πριν να γίνουν δολοφόνοι, υπάρχουν πολύ συχνά δίπλα μας. Και λίγο πολύ όλοι αυτούς τους ανθρώπους θέλεις τους κάτι βλέπουμε. Να, θέλεις κάτι για το συγκεκριμένο περιστατικό μάλιστα, να μας πεις. Θα ήθελα να σας πω ότι σαν προσωπικότητα, πολλές φορές ακόμη και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, βλέπουμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ αντικοινωνικό, απομονωμένο θα έλεγα, με μία επιθετική στάση προς τους φοιτητές. Δηλαδή ακόμη και η παραμικρή απορία μπορούσε να δημιουργήσει ένα θέμα μέσα στο αμφιθέατρο. Επίσης, επειδή ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη αυστηρότητα στους γύρω του, είτε ήταν κάποιοι συνεργάτες, και αυτά που σας τα λέω είναι γιατί κυκλοφόρησα πάρα πολύ μέσα στο πανεπιστήμιο, είτε με ανθρώπους από τη Γραμματεία, είτε με ανθρώπους από την Βρετανία, και από το παραμικρό δηλαδή μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα. Ήταν να σε απορρίψει στο μάθημά του και όσες φορές φοιτητές απευθυνόμασταν στο γραφείο του, έχει συμβεί να κλείσει απ' έξω από το γραφείο ανθρώπους. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό? Τι εννοείτε δηλαδή?
Έκλεισε την πόρτα, όπως σας το λέω. Πέταξε έξω ανθρώπους από το γραφείο του. Οι οποίοι, φοιτητές, εννοείται. Ακριβώς. Το μόνο που θέλανε να κάνουν, κυρία Δρούζα, είναι να ρωτήσουν γιατί το γραπτό τους απορρίφθηκε ή γιατί η εργασία τους απορρίφθηκε ή οτιδήποτε άλλο. Και θέλω εγώ να σας ρωτήσω μια τέτοια προσωπικότητα. Γιατί είναι, κυρία Ανίδη, ασύνδετα. Μισό λεπτό, θα ολοκληρώσετε, κυρία. Η αντίδραση ενός φερόμενου καθηγητή, ο οποίος αποκλείει τους φοιτητές του, μπορεί να είναι μια κακή αντίδραση, δεν συνδέεται με την επιθετικότητα και τη συμπεριφορά. Χάνουμε την ουσία του θέματος. Προσέξτε όμως. Εγώ. Μισό λεπτό, κυρία Βάρβογλου. Είστε ψυχολόγος. Το θεωρείτε ασύνδετο. Ναι, να ολοκληρώσετε, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Δρούζα, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα προβλήματα κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Εγώ συγκεκριμένα ήξερα ότι όταν η γυναίκα του είχε χειρουργηθεί από το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν ξέραμε τι ακριβώς είχε. Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ισχυριστεί ότι η γυναίκα είχε χειρουργηθεί στο είχε κεφάλι. Κάποιο πρόβλημα υγείας και ότι αν έκανε το τέταρτο παιδί θα έχανε την όρασή του. Αυτή ήταν η δική του, κατά κάποιο τρόπο, δικαιολογία. Θα έχανε την όρασή της, όχι του. Η σύζυγός του. Θα έχανε την όρασή της, γιατί είπατε την όρασή του, για να μην μπερδευτούμε. Την όρασή της. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην συμπαραστέκεσαι στη σύζυγό σου την ώρα που περνάει ένα χειρουργείο σοβαρό και να είσαι κλειδωμένο στο γραφείο. Δεν ήταν εκεί την ώρα του χειρουργείου. Βεβαίως. Δηλαδή θέλω να σας πω. Εσείς τα μάθατε όλα αφού βγήκε στη δημοσιότητα. Πιο πριν δεν ξέρατε. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχουν προβλήματα με το συγκεκριμένο κύριο. Από εκεί και έπειτα κανένας δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει κάτι. Απλώς σας λέω ότι υπάρχει μια εθελοτυφλία. Καταλάβαμε. Ναι, μπορείτε να φανταστείτε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είναι στο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, ίσως και να έχει επιστρέψει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, γιατί εγώ εργάζομαι και έχω και ένα παιδί. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια φοβάμαι να πάω στο πανεπιστήμιο, μήπως διασταυρωθώ με το συγκεκριμένο. Δεν είναι υπερβολή, πιστέψτε με. Ήμουνα κι εγώ ένα από τα άτομα που είχα πάρα πολύ αρνητική συμπεριφορά από το συγκεκριμένο κύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ευχαριστούμε ότι, πολύ. Ειδικά όταν ένας άνθρωπος, λίγο να σας πω αυτό μόνο, είναι εκπαιδευτικός, είναι δάσκαλος, είναι οτιδήποτε, πρέπει να περνάει ένα σύστημα αξιολόγησης από ψυχολόγους. Μάλιστα. Εσείς ξέρετε σωστά καλύτερα τι θέλω να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, βεβαίως, εφόσον εκκρεμεί η δίκη, σαφώς και θα, αφενός αφετέρου δικαιούται να επιστρέψει τα καθηκοντά του επαγγελματικά. Γιατί δεν κοιτάτε τη διαδικασία. Αυτό θα έχει από τη διοικητική διαδικασία η οποία τηρείται μέχρι τώρα. Μπορεί να έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Μπορεί να έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αλλά η κυρία μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας είπε για την ψυχολογία και τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τελικά μπορεί ναι, να που τα θεώρησε ασύνδετα, συγγνώμη, ο κύριος Ιωαννίδης. Είναι ό,τι πιο συνδεδεμένο. Για μιλήστε. Είναι ό,τι πιο συνδεδεμένο, γιατί αυτός ο κύριος προφανώς ήταν ένα βήμα από το να κακοποίησε, αν θέλετε, και τους φοιτητές του με κάποιον χύψη τρόπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κοινωνικά απομονωμένος, εριστικός, που θυμώνει, που δεν έχει που πετάει έξω από το γραφείο. Που πετάει έξω από το γραφείο, που κλειδώνει κόσμο έξω από το γραφείο, που προφανώς ηρωνεύεται. Που εκδικείται. Που εκδικείται, που είναι μοχθηρός, που είναι ασύνδετα. Όλα αυτά. Δεν βγαίνει η προσωπικότητά του και σε εκείνο το περιβάλλον, σε ένα βαθμό που του επιτρέπεται, γιατί εκεί δεν το επιτρέπεται. Αυτό το οποίο μετέφερε η κυρία από την εμπειρία της και γι' αυτό στο σημείο εκείνο είπα ότι ήταν ασύνδετα, ήταν μόνο το γεγονός ότι έβγαλε έξω από το χώρο που δεχόταν φοιτητές. Αυτό είναι συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εμφανίζει μια συνάφεια, αλλά είναι κάπως ακραίος ο τρόπος με τον οποίο δένουμε κάθε συμπεριφορά και όσο αποσπασματική και αν είναι. Καλά, μην είστε τόσο μαλακός πάντως. Μαλακός δεν είμαι. Δεν θυμώνετε καθόλου όλα αυτά που ακούγεται να ακούγονται να συμβαίνουν ακόμη. Μην είστε έτοιμος να το καταλαγιάσετε. Δηλαδή δεν θυμώνετε με όσα ακούτε κι εσείς ακόμα συμβαίνουν και σήμερα. Και με τον τρόπο που πρέπει. Πάντως οι λεπτομέρειες πολλές φορές είναι εκείνες οι οποίες δίνουν αξία σε ένα θέμα και στην ουσία του θέματος. Μερικές φορές δηλαδή λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εξόνυχος το λέοντα. Δηλαδή βλέπεις ένα νύχι, καταλαβαίνεις είναι λεοντάρι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δεις σημαντικά πράγματα σε έναν άνθρωπο για να καταλάβεις ποιος είναι και τι είναι. Από μικρές λεπτομέρειες. Για σοφρονιστικούς λόγους, πώς μπορείς να φτάσεις να ξεριζώνεις τα δόντια. Αυτά είναι αδιανόητα. Είπαμε ότι είναι κοινώδη συμπεριφορά. Χαρακτηρίσαμε τη συμπεριφορά αυτή κοινώδη. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Σωστό. Πάμε σε γραμμές, διότι ο κόσμος τηλεφωνεί, γυναίκες προφανώς που είναι σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όποια μας ακούει. Ναι. Γεια σας. Ακούτε. Βεβαίως, πολύ καλά.
Μία παρόμοια κατάσταση έζησα και εγώ στην πιο τρυφερή μου ηλικία. Είμαι 16 χρονών. Πόσο είσαστε τώρα? 26. Παντρεύτηκα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν 11 χρόνια μεγαλύτερος μου από προξενιό. Συγγνώμη, μα και τώρα που έχω χωρίσει 4 χρόνια δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έχω ζήσει απίστευτα πράγματα. Με χτύπαγε μπροστά στα παιδιά μου και με βίαζε. Ακόμα και τώρα, έχω πιάσει πολλές φορές τις κόρες μου πάνω σε μια κατάσταση να κάνουν οι κόρες μου αυτό που έκανε ο πατέρας σε μένα. Σας χτυπάνε τα παιδιά? Τι, δεν ρώτατε? Όχι. Προσπαθούν να κάνουν την πράξη που έκανε ο πατέρας σε μένα μπροστά τους. Η μία πάνω στην άλλη. Πόσο ετών είναι τα παιδιά? Από μία μισή τα παιδιά. Εξηγήστε μας καταρχήν, ήσασταν παντρεμένοι είπατε, τώρα έχετε φύγει, έχετε χωρίσει, τι έχει συμβεί? Με κύρια ζόρια, ναι. Με ποιος σας βοήθησε για να πάρετε αυτήν την απόφαση, μόνοι σας? Μόνοι μου, η οικογένειά μου στην αρχή δεν ήταν δίπλα μου. Και πού απευθυνθήκατε? Πολύ άσχημα, επειδή ήμασταν από το ίδιο χωριό με αυτόν. Πού απευθυνθήκατε, πώς φύγατε, θέλετε λίγο να μας πείτε πώς γλιτώσατε από αυτή την... Απευθύνθηκα στην αστυνομία, πράγμα που η αστυνομία, λόγω επειδή ήμουν ακόμα παντρεμένη, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί δεν είμαι παντρεμένη ακόμα με αυτόν τον άντρα. Βλέπετε λοιπόν, γιατί ο κύριος... Τότε δεν μπορούσε. Τότε. Σωστά. Συμβαίνει και τώρα. Σωστό. Έχω περιπτώσεις που συμβαίνει και τώρα. Έτοιμη εγώ αμέσως. Δεν πειράζει. Όχι, καλό είναι αυτό. Έχω περιπτώσεις που συμβαίνει και τώρα. Σωστό. Σωστό. Το είδα. Τώρα αν πάει στην αστυνομία η γυναίκα, τι θα γίνει? Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει πολύ οργανωμένο τμήμα στην αστυνομία. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν τότε μια κοπέλα η οποία ήταν στην πιο τρυφερή της ηλικία να σώσουν τα παιδιά της, να μην ζήσουν τα παιδιά μου τέτοια κατάσταση, όσον δεν το κάναν τότε, τι να κάνουνε τώρα? Τι να κάνουνε τώρα, πείτε μου. Κοινωνικός λειτουργός δεν υπήρχε για αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Τώρα που βρίσκεται. Μα κάποιος πρέπει να το πει στους κοινωνικούς λειτουργούς τώρα. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε αν ξέρουμε που είναι και αν θέλει να τη βοηθήσουμε. Μιλήστε της. Μένετε Αθήνα, κυρία. Ακόμα και τώρα, ναι. Ακόμα και τώρα κρύβομαι να μην μάθει κανένα τίποτα. Ό,τι στοιχεία θα δώσετε, θα το δώσετε στο. Καλά, θα σας φέρουμε έτσι κι αλλιώς εκτός αέρα. Αν λοιπόν θέλετε να στηρίξουμε τα παιδιά σας. Η κατάσταση αυτή, ξέρετε ποια ήταν? Να κοντεύω να τρελαθώ. Να τρίβω το σώμα μου με σφουγγάρι. Εξηγήστε μας. Για να φύγει αυτή η βρωμιά από πάνω μου. Εσείς είχατε τη σεξουαλική κακοποίηση από τον άντρα σας? Ναι. Μιλήστε μας λίγο, βάλτε μας λίγο να καταλάβουμε τι έχετε βιώσει, τι έχετε ζήσει. Για ποιο λόγο σας χτυπούσε? Για ποιο λόγο? Λόγω, επειδή με ζήλευε. Ζήλευε ακόμα και τη σκιά του. Ζήλευε ακόμα και τον αδερφό μου τον ίδιο. Επειδή με πλησίαζε. Από ζήλια και εσύ, από ζήλια και η Άννα Μαρία. Οι περισσότερες είναι από ζήλια. Ξανά τα χαρακτηριστικά του δράστη. Και του θήτη, είπατε. Αυτό ανήκει στα χαρακτηριστικά του δράστη και του θήτη. Συνέχισε το ρεσί μου. Μισό λεπτό για να μην τη διακόψουμε να ολοκληρώσει. Ορίστε, σ' ακούμε. Ακόμα και τώρα που το θυμάμαι, που προσπαθώ να. Γιατί ακόμα και τώρα βλέπω φιάλτες, παρόλο που προσπαθώ να φτιάξω ζωή μου, είναι κάποιο παιδί δίπλα μου. Ταράζομαι πάνω στον ύπνο μου, ακόμα και την ώρα που με αγκαλιάζει. Αυτό είναι λάθος. Γιατί νιώθω ότι είναι αυτός δίπλα μου. Πόσα χρόνια κράτησε αυτό? 4 χρόνια, στα 5. Κόντευε να μ' αφήσει ανάπηρη, με χτύπαγε μέχρι και στον αφιένα. Με τι αφορμές? Ακόμα και τώρα έχω πρόβλημα. Πες μας κάποιες από τις αφορμές ζήλιας, για παράδειγμα, όπως ανέφερες. Είτε επειδή πήγαινα στο φούρνο. Πίστευε ότι κάτι συμβαίνει με το φουρνιάρι. Κάποια στιγμή, επειδή αυτός έπαιζε τζόγο, και αναγκάστηκα και έπιασα δουλειά για να ζήσω τα παιδιά μου, πίστευε ότι κάτι συμβαίνει με μένα και με το αφεντικό μου, επειδή ήρθε και είδε το αφεντικό μου δίπλα μου, μου λέει τι δουλειά να κάνω. Με το που πήγα στο σπίτι, μέχρι και στη γωνία του κρεβατιού, στον αφιένα, στο κάγκελο, που αυτό μου έκανε μεγάλο πρόβλημα. Που πήγα να πεθάνω. Είχες νοσηλευτεί ή είχες πάει στο νοσοκομείο? Είχα πάει. Αλλά ήρθε και αυτός μαζί μου, εφόσον συνήλθα βέβαια από την κοινή και αυτά. Για να συνεκελογηθεί. Για να μην έχει χαρτί μετά, να μην πάρει γνωμάτευση. Και μου είχε πει ότι αν σε περίπτωση έλεγα στο γιατρό ότι μου το έχει κάνει αυτός, θα σκότωνε τα παιδιά μου. Το στήριγμά μου. Τα παιδιά χτυπάει και...
και στάθηκα στα πόδια μου, είναι για τα παιδιά μου. Τα χτυπούσε τα παιδιά? Στα παιδιά όχι. Στα παιδιά χτυπάγε εμένα μετά για να δείξει τι θα πάθουμε αν σε περίπτωση κάνουν κάτι. Και όταν λες για το βιασμό, τι ακριβώς εννοείς? Ότι χωρίς τη θέλησή σου. Χωρίς τη θέλησή μου. Και ειδικά όταν τα παιδιά ήταν μπροστά. Όταν τα παιδιά ήταν μαζί μας, βλέπαμε τηλεόραση την ώρα που εννοείται η ώρα. Πάντως να ξέρετε, βιασμός υπάρχει και μέσα στον γάμο. Και ειδικά έχει περάσει στο καινούριο νόμο τώρα, ότι αυτή η πράξη ποινοποιείται. Ασκούσε αυτή την πράξη μπροστά στα παιδιά. Κυρία Βάρβογλου, ερώτηση. Είχα δύο ερωτήσεις. Η μία ήταν πόσο χρονών ήταν τα παιδιά τότε που συνέβαινε αυτό. Τριών και τεσσάρων. Οπότε καταλάβαιναν και μπορούσαν να δουν και να αντιληφθούν. Και βέβαια καταλάβαιναν. Από εδώ δηλαδή είχα πιάσει τα παιδιά μου πάνω στο κρεβάτι να κάνουν αυτό που έκανα που πέρασε σε μένα. Και λογικό είναι. Αυτό βλέπανε. Κοιμούνται τα παιδιά. Δεν μπορείτε να το φανταστεί κανένα αυτό που έζησε. Είναι τραγικό. Πείτε μου κάτι. Τώρα εσείς... Τώρα τρομοκρατούμε και μόνο σας λέω. Τώρα είμαι μαζί με κάποιο παιδί, έχω αραγωνιαστεί. Και μόνο στην ιδέα ότι με αγκαλιάσει πάνω στον ύπνο. Πετάγω, πέμω, κλαίω. Αυτό γινόταν συχνά. Ή έγινε σπάνια. Κάθε μέρα σχεδόν όλη μέρα. Ανομαλία δηλαδή. Εντελώς ανομαλία. Μία ερώτηση ο κύριος Ιαννίδης, ο δικηγόρος. Οικογενειακό περιβάλλον για να σας στηρίξει δεν υπήρχε. Είχα τη μητέρα μου και τον αδερφό μου, ο οποίος επειδή ήμασταν από το ίδιο χωριό, δεν θα αναφέρω από πού και πώς. Δεν χρειάζεται. Γιατί μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή και να έρθει να με βρει. Τρομοκρατία, φυσικά τρομοκρατία. Για να μην είμαστε αυτοί στο χωριό μας, ότι γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί πάντα στα χωριά δείχνουν το άδικο στη γυναίκα. Καλύτερα να πεθάνει κάποιος, αλλά καλύτερα αρκεί να μην μαθευτεί το τι γίνεται. Με το κούτελο καθένα. Και άμα δεν κουνήσει και την ουρά σου, ο άνθρωπος δεν είναι τρελός. Εσύ φταίει που είσαι γυναίκα, το θηλυκό φταίει. Ναι. Τελικά ακριβώς, πείτε μας γιατί. Ότι ρώτησε... η γυναίκα τα προκαλεί όλα αυτά. Ρώτησε ο κύριος Ιαννίδης. Μην φύγουμε από την. Τι είπε, κορίτσι μου? Χωρίς κανένας να ξέρει, λέω το τραβάκι εγώ και τι ξύλο έτρωγα και τι βλέπαν τα παιδιά μου. Τελικά οι δικοί σου άνθρωποι, ο αδερφός σου μας είπε, η μητέρα σου. Εφόσον με είδαν στα παγκάκια μια μέρα και μάμα μαζί με τα δύο μου παιδιά, με χίλια ζόρια. Βέβαια, όταν πρώτο πήγα στο σπίτι, έτρωγα ξύλο και από τον αδερφό μου για να ξαναγυρίσω από τον άντρα μου. Γι' αυτό σας λέω, έχω ζήσει πολύ τραγικά χρόνια. Πολύ τραγικά, δεν μπορεί να φανταστεί κανένα. Η μετά την ξεμιαλίστηκε, εσύ έχει ξεμιαλιστεί πουθενά και θα ζωθεί από τον άντρα σου. Ορίστε. Ναι, κάπως έτσι, κυρία Νένα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε καθόλου προσφύγει σε ειδικό, μιλήσατε με κάποιον ψυχολόγο, κάποιο κοινωνικό λειτουργό, νιώσατε την ανάγκη να πείτε αυτά τα πράγματα σε κάποιους ανθρώπους που θα σας καταλάβουν και θα σας βοηθήσουν? Σας λέω, απευθύνθηκα στην αστυνομία από εκεί και πέρα. Όχι, 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 δεν μιλάω για την αστυνομία. Δεν πίστευα σε κανέναν. Λέω ακόμη και τώρα. Σε κανέναν. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν εγώ πήγα στην πρόνοια, μέχρι που να πιάσω μια δουλειά, να ζητήσω βοήθεια, να με βοηθήσουν, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, απάντηση ξέρετε ποια ήταν. Σήμερα αισθάνεσαι. Μισό λεπτό να μας πει ποια ήταν η απάντηση. Μέχρι σου προς το παρόν, ως πότε σε στηρίζουν. Τι είπατε? Ενώ τους είχα πει ότι θέλω να μείνω μόνη μου με τα παιδιά μου, να τα μεγαλώσω όπως θέλω εγώ. Δεν καταλάβαμε. Ποια ήταν η απάντηση στην πρόνοια που απευθυνθήκατε? Ότι ζεις μαζί με τη μάνα σου. Ποια ήταν ότι η απάντηση? Ότι μπορεί να σε στηρίξει η μάνα σου από τη στιγμή που δουλεύει η μητέρα σου. Ότι άρα δεν δικαιούσε βοήθεια εφόσον ζεις με τη μητέρα σου. Για να πάω να μείνω μόνη μου με τα παιδιά. Πάντως τελικά αυτό που σε έσωσε είναι ότι σε δέχτηκε η μητέρα σου στο σπίτι της. Ναι. Όχι ότι γλίτωσα και από την οικογένειά μου. Έφαγα πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο, ακόμα και στην εγκυμοσύνη έτρωγα ξύλο από τον άντρα μου και με το που έφευγα και πήγαινα στην οικογένειά μου να ξεφύγω, έτρωγα ξύλο και από τον αδερφό μου. Και η πρόνοια ισχυρίστηκε ότι εφόσον ζει στο πατρικό της σπίτι, δεν δικαιούται τίποτα. Επειδή ήταν μικρή σε ηλικία και ήταν παραγωγική ηλικία, έτσι δεν μπορούσε να της δώσει επίδομα. Βέβαια, συγγνώμη, υπάρχουν τρόποι να βρει κάποιους τρόπους. Όταν κάποια ζητάει από τη δικαιοσύνη βοήθεια, ή από κάποιον να βοηθήσει για να σταθεί στα πόδια της που ζει τέτοιες σκηνές και όχι μόνο αυτή, αλλά τα παιδιά της. Δύο παιδιά σε πυκνή ηλικία. Θα αναρωτιέσαι αυτό. Να ζήσουν τέτοιες σκηνές, να βλέπουν τον πατέρα τους να βιάζει ανεπανόρθωτα τη μάνα τους και να τους χτυπάει μπροστά τους. Αυτές τις περιπτώσεις εμείς στο ΕΚΑ τους βοηθάμε. Τους υποδεικνύουμε τους τρόπους που θα βοηθηθούν για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Είτε βρίσκοντας δουλειά,
είτε κάποιο επίδομα αν δικαιούται, τους ανοίγει τους δρόμους δηλαδή. Κορίτσι μου, ευχαριστούμε πολύ. Σημασία έχει ότι και εσύ και τα παιδιά σου έχουν αυτή τη στιγμή είστε ασφαλείς, αλλά εγώ τουλάχιστον θα πρότεινα να μιλήσει με ένα παιδοψυχολόγο για τα παιδιά. Όχι μόνο παιδοψυχολόγο, και η ίδια έχει ακόμα ευθύνη. Και η ίδια. Και στεναχωριέται. Θα μιλήσουμε μαζί σου, δεν ξέρω αν το θέλεις, μας ακούς. Ναι. Μετά την εκπομπή, ίσως εμείς μπορέσουμε να σου προσφέρουμε την ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιους ειδικούς. Και για σένα και για τα παιδιά. Και να τη βοηθήσουμε στη νέα τη ζωή. Μπορώ να το κάνουμε. Μας ακούς. Έλα, φοβάμαι ακόμα και τώρα. Φοβάμαι τον άνθρωπο. Υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Είσαστε μακριά από το σύζυγο τώρα. Είσαστε εκτός χωριού τώρα, έτσι. Δεν είσαστε στο ίδιο χωριό. Όχι, Αθήνα βρίσκεται. Εγώ μένω στην Αθήνα. Είσαι στην Αθήνα. Άρα και ακόμα. Ανώνυμα. Ακόμα να με χτυπήσει. Α, φοβάσαι να μιλήσεις για να μην σε βρει μέσα από κάποιο κέντρο στήριξης. Κανένας, ανώνυμα μπορεί και να με χτυπήσει. Ανώνυμα. Όχι, 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 γλυκιά μου. Τώρα είναι υπερβολικός ο φόβος σου. Είναι απόρριτα όλα. Μας ακούς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Αποδεσμεύουμε τη γραμμή. Κυρία Πάμε Ντρουζά. Στην Άννα Μαρία. Μισό λεπτό γιατί θέλω να μπω στο θέμα. Καταλήγοντας, έτσι κι αλλιώς θα τα δώσουμε όλες τις πληροφορίες για όλους όσους μας ακούν. Πάμε στην περίπτωση της Άννας Μαρίας. Πόσα κοινά είχες, κορίτσι μου, με αυτή την κοπέλα που μόλις ακούγαμε? Πάρα πολλά. Ιδιαίτερα πολλά. Μία άλλη τραγική υπόθεση ενδοοικογενειακής πάλι. Οι λύσεις είναι ελάχιστες. Οι νόμοι, η αστυνομία, τα ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν ελάχιστα. Λοιπόν. Πόσο χρονών είσαι τώρα? 24. Έπεσε θύμα βάναυσης συμπεριφοράς του συντρόφου της, με τον οποίο δεν έχει παντρευτεί. Έχει όμως ήδη δύο παιδιά μαζί του. Εδώ τώρα είναι πολύπλοκη η ιστορία. Διότι εγώ θα τα πω με λίγα λόγια, γιατί θα πάμε για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ακόμη σε κατάσταση ανάγκης. Οι γονείς της μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ίδια αρνείται να ακολουθήσει. Την διώχνουν από το σπίτι. Ετών. 15 χρονών έφυγε. 15 χρονών. Επειδή αρνήθηκε. Θα έχεις όλο τον χρόνο να μας εξιστορήσεις αμέσως μετά. Βρίσκει στήριγμα σε αυτόν τον άνδρα. 16 χρονών. Κάνει το πρώτο παιδί, κάνει το πρώτο παιδί, είσαι έγκυος. 17,5 σημαίνει έγκυος και κάνει το πρώτο παιδί. Η βία είχε ξεκινήσει και πριν μείνεις μαζί του και αποφασίσεις και να κάνεις και παιδιά. Θα μας εξηγήσεις τι έγινε μετά. Στην παρούσα φάση όπως εσύ ισχυρίζεσαι, ο σύντροφος που δεν παντρευτήκατε ποτέ, έχει πάρει τα παιδιά. Ενώ όπως εσείς οι νομικοί θα μας πείτε, δικαιούται εκείνη να έχει την επιμέλεια. Έτσι δεν είναι, κυρία Νίδη? Ανάλογα. Δεν είναι απαραίτητο. Κατά κανόνα όμως πηγαίνουν, πηγαίνουν στη μητέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να δούμε τώρα τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Εμείς ζητήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με την άλλη πλευρά, διότι ακούμε μόνο τη δική σου πλευρά, έτσι, και χρειάζεται να υπάρξει μια διασταύρωση. Πάμε για γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Για ποιους λόγους γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν φεύγουν οι γυναίκες. Μιλάμε σήμερα για την κακοποίηση. Όλα φαίνονται από την αρχή. Πότε ξεσπάνε? Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Να αρχίσουμε να δίνουμε και τα τηλέφωνα για όλες τις στέγες που μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες που είναι σε ανάγκη, οι κακοποιημένες. Πάμε όμως στην περίπτωση της Άννας Μαρίας. Όπως η ίδια ισχυρίζεται, έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφο πατέρα και πατέρα των παιδιών της. Για 5 ολόκληρα χρόνια ζούσε μέσα στη βία. 2 φορές χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση φρίκης και μη έχοντας στήριξη από τους ίδιους τους γονείς της, γιατί δεν ήταν στο πλάι της, βρίσκει διέξοδο απευθυνόμενη σε ένα ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Το τηλέφωνο του ξενώνα το σημειώνει παρακολουθώντας μια παλιότερη δική μας εκπομπή για την κακοποίηση το 2004. Παίρνει την απόφαση, εγκαταλείπει, μαζί με τα παιδιά της πηγαίνει στον ξενώνα. Ο πρώην σύντροφος που δεν είχατε παντρευτεί, εξακολουθεί και απειλεί, όπως ισχυρίζεσαι. Πάμε να δούμε το βίντεο για να κάνουμε ερωτήσεις. Τον αγάπησα. Νόμιζα ότι θα ήμουν ευτυχισμένη μαζί του. Δυστυχώς έπεσα έξω. Αυτός ο άντρας μου καθέστρεψε τη ζωή. Με κακομεταχειρίστηκε. Με χτύπησε. Με πρόσβαλε συνεχώς.
Με έκανε να νιώθω σκουπίδι. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Μου έλεγε ότι με αγαπούσε. Ήμουν μόλις 16 χρονών όταν τον γνώρισα και με έκανε να νιώθω ασφάλεια κοντά του. Ήταν τρυφερός. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθει κάποτε στιγμή που θα αρχίζει να με χτυπάει και να με κακομεταχειρίζεται. Άρχισε να αλλάζει από τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας μας. Ζήλευε. Γινόταν καθημερινά επιθετικός. Άρχισα να φοβάμαι. Είχα δίκιο. Λίγο αργότερα θα με χτυπούσε για πρώτη φορά. Μέναμε με τη μητέρα του αρχικά. Υπήρχε πρόβλημα με την πεθερά μου. Δεν με ήθελε η ανήφη. Με υποβίβαζε συνεχώς. Το έβαζε λόγια να με χωρίσει. Έλεγε ότι δεν είμαι καλή νοικοκυρά και ότι δεν αξίζω στο γιο της. Εκείνος ποτέ δεν με υπερασπίστηκε. Αντίθετα, με επηρεάστηκε περισσότερο και με χτυπούσε συνεχώς. Όταν ήμουν έγκυος, με χτύπησε τόσο δυνατά που κινδύνεψα να χάσω το παιδί που είχα στα σπλάχνα μου. Έκλαψα πολλές φορές. Ήθελα να φύγω. Δεν βρήκα ποτέ τη δύναμη. Σκεφτόμουν τα παιδιά που είχα αποκτήσει μαζί του. Μία μέρα έφυγα κρυφά. Το ποτήρι είχε ξεχυλήσει. Δεν αντέχα άλλο. Δεν αντέχα άλλο. Κινδύνευε πλέον η ζωή μου. Έφυγα. Σήμερα εκείνος συνεχίζει να με απειλεί. Διεκδικεί την επιμέλεια των παιδιών μας. Δεν πρόκειται να αφήσω τα παιδιά μου στα χέρια του. Τα έχει μαζί του από το καλοκαίρι και δεν μου τα δίνει πίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν είναι η κοπέλα που θέλει να τη λυπηθούμε. Τη βλέπετε πώς είναι. Έχει φτιάξει τις άμυνές της. Προσπαθεί δυνατά και γερά. Όπως λέτε. Πώς είπατε, κυρία Βάρβογλη. Δυνατά, γερά, στα πόδια σου. Μπράβο. Και υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, αλλά πρέπει να πάρεις αυτή τη δύσκολη απόφαση. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, γιατί γινόταν η κακοποίηση και με ποιο τρόπο? Με τι αφορμή? Από το σύζυγο ή από τον πατέρα μου? Από το σύζυγο. Πάμε σε αυτό το κομμάτι και μετά... Γιατί για να ανεχτεί μια κοπέλα ή μάλλον για να μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος στο μέλλον θα εκφράσει βία, μια κοπέλα, αυτό θα μας πούν και οι ψυχολόγοι. Υπάρχει από το παρελθόν. Ποιος σε χτυπούσε στην οικογένειά σου, παιδάκι? Συνήθως ο πατέρας. Συνήθως ο πατέρας. Και η μητέρα σήκωνε χέρι? Η μητέρα όχι. Μάλιστα. Η μητέρα ήταν από. Ναι. Αμέτωχη. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται. Ένα κορίτσι που είπαμε. Οι γονείς του του είπαν σου κλείνουμε την πόρτα 15 χρονών επειδή δεν δέχτηκε να γίνει μάρτυρα στο Ιεχωβά. Ναι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είχα γίνει μάρτυρα στο Ιεχωβά. Ναι. Απλά δεν ήθελα να εξακολουθώ να είμαι μάρτυρα στο Ιεχωβά. Μάλιστα. Η γέσσα τους είπα, είστε υποκριτές, είστε τόνοι, είστε τ' άλλο. Εξέφρασα αυτό που πίστευα. Να. Συνειδητοποίηση. Οι γονείς δηλαδή δεν δέχτηκαν την επιλογή που έκανες. Δεν σε δέχτηκαν να σε αγαπήσουν και να πούνε ναι, βρε παιδί μου, εσύ θέλεις να ασπαστείς κάτι άλλο, θέλεις να πιστέψεις. Εγώ απλά έφυγα από μια οργάνωση στην οποία δεν αισθανόμουν ότι ανήκω. Εκείνοι απλά διέγραψαν ένα παιδί, απλά επειδή φύγε από το πιστεύω το δικό τους. Μάλιστα. Δεν μιλάς με τους γονείς σου τώρα? Όχι. Πάνω από το παιδί. Στα 15 και χρόνια. Και τους προφορώ έχουν δει και μόνο μία φορά τα εγγόνια τους σε αυτά τα 6 χρόνια, 6,5 που είμαι μητέρα. Πόσο χρονών είναι τα παιδάκια σου τώρα, ρωτούσε και η 6,5 χρονών είναι το ένα παιδάκι και 3 το άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, γνωρίζεις αυτόν τον άντρα που νιώθεις ότι εν πάση περιπτώσει στο πλάι του ίσως βρεις κάποια στήριξη, είσαι μόλις 15-16 χρονών. Ναι, είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην ηλικία των 16 χρονών. 15 χρονών φεύγοντας πώς επιβιώνεις? 15 χρονών έμεινα στο σπίτι μου. Όπου υπήρχε μια καλημέρα ή μια καλησπέρα με το ζόρι και αν. Μάλιστα. Υπήρχε πάντα υπόδειξη εκείνη η πόρτα, ξέρω εγώ, άμα δεν σ' αρέσει, κοφύγει. Και αυτή είναι κακοποίηση. Και αυτό γιατί δεν ήθελα να ξαναενταχθώ και επειδή ο πατέρας μου ήταν εκεί πρεσβύτερος και με την αποχώρησή μας έχασε τα προνόμια του, να το πω έτσι, το αφαιρέσαν τα γαλόνια. Μάλιστα. Και το είδε σαν εκδίκηση, σαν... Τέλος πάντων, τα διέγραψαν και. Ζούσες λοιπόν στο σπίτι μας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ σπούδαζα, ενώ δούλευα. Γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον είδα σαν άγγελό μου, σαν Θεό μου. Ναι. Το θυμάμαι ακόμα και τώρα. Είδες ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα. Σου έλεγε? Όχι. Αυτός μου έλεγε, ναι, ότι τις γυναίκες τις χτυπάνε μόνο με τριαντάφυλλα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι.
Έτσι είναι. Ναι. Όλοι το ίδιο. Συμβαίνει να ξεγελούν με αυτόν τον τρόπο στην αρχή. Ψέματα. Η κλασική αρχή για να παγιδέψεις κάποιον, βέβαια. Γιατί αν τη έλεγε κορίτσι μου, το θύμα. Εάν δεν μου κάνεις αυτά που θέλω ή δεν είσαι καλή, θα σε σαπίσω στο ξύλο. Ούτε εσύ ούτε κανένα δεν θα πήγαινε μετά. Ναι, αλλά είχε δείγμα βίας. Είχε δείγμα βίας πρωτού. Θέλω να συγχωρούμε, κυρία Δρούλα. Είχα δείγμα βίας όταν είχα ήδη. Πώ να το πω. Εμπιστευτεί από την καρδιά μου. Και τι είχε ερωτευτεί. Τι έλπιζες, τι δείγμα βίας είχες. Τι έλπιζα. Χειροδικία. Ναι. Ξεκίνησε καταρχήν με χειροδικία, έτσι. Ναι. Και στη συνέχεια, αφού ήμουν έγκυος, γιατί στους 4 μήνες που ήμασταν μαζί, έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί, ναι. Εξελίχθηκε και σε ψυχολογική βία και σε σωματική. Ναι. Εκεί όλα μαζί. Μου περιέγραφες το περιστατικό με ένα που περπατούσατε σε μια... Παραλία. Αλλά είναι τελείως, συγγνώμη για την έκφραση, ηλίθιο. Ναι. Αλλά μιας και μιλάμε έλεγα, για αφορμές, ζήλια, ήταν σοβαρές και μου περιέγραψε μια αφορμή, ας πούμε, που την έσπασε στο ξύλο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περισσότεροι είναι καρμπών. Λειτουργούν σχεδόν πανομοιότυπα. Για ένα, δηλαδή είναι τόσο γελίο το γεγονός που ούτε να το αναφέρω δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Δηλαδή περπατάγαμε, ένας άνθρωπος που φορούσε hands-free το 2001, μιλάμε τότε. Δεν είχαμε συνηθίσει οι άνθρωποι να κυκλοφορούν hands free. Όπ, γυρνάω και κοιτάξω για τον πέρασα για τρελό. Που μίλαγε μόνο του ενώ είχε το αυτί του ναι, κομμάτι. Τι κάνει, ξέρω εγώ. Γιατί του έλεγα, ξέρω εγώ τι είναι αυτό στην παραλία κάτω. Και την ώρα που γύρισε και κοίταξε αυτό που του δείχνα στην παραλία, παίρναγε ο άνθρωπο δίπλα. Με έβαλε, μου λέει, να κοιτάξω αυτό στην παραλία για να δει το κύριο που περνούσε. Ναι. Ζήλια επικός. Δηλαδή πάλι. Επικό. Γυρίσαμε στο σπίτι, είναι χάμος. Τι, δηλαδή, τι άρχιζε να συμπλακώνει στο ξύλο. Άσκηση βίας. Το χειρότερο είναι ότι τέτοιους ανθρώπους δεν τους αποδίζει ούτε καν αν βλέπουν και ακούν τα παιδιά. Πες τι συνέβη με το κεφάλι σου που μου περιέγραφες εμένα, που σε πήγε στο νοσοκομείο. Όχι, ήταν το συγκεκριμένο γεγονός. Έπειτα από τα χτυπήματα του συγκεκριμένου κυρίου, κατέληξα με περιστροφικό έλεγχο στο νοσοκομείο. Ήταν από το συγκεκριμένο σημείο. Το κεφάλι άρχισε να βουίζει, ζαλίστηκε, κατέρευσε, την πήγε στο νοσοκομείο με περιστροφικό ήλιγκο. Και είπε πιθανόν ότι η καημένη γυναίκα μου κάτι έπαθε. Έπεσε. Όχι, πες την αγωνία σου, τώρα δεν τα λες. Πάμε στο νοσοκομείο. Πάμε στο νοσοκομείο και τι έγινε, λέει ο γιατρός. Είχα ένα χτύπημα στον μπάνιο, είπα. Α, όχι, εσύ έκρυψες. Μόνη τη. Εσύ έκρυψες, λοιπόν, τον κάλυψες. Και την άλλη, γι' αυτό ήταν δίπλα. Μισό λεπτό, γιατί τον κάλυψες. Και μέσα σου, γιατί τον κάλυψες. Αυτό θα σας απαντήσει είναι, ξέρετε, ο κύκλος της βίας που γίνεται. Η ψυχολόγος θα καταλάβει τι εννοώ. Υπάρχουν 3 μήνες άσχημοι, υπάρχει 1 εβδομάδα καλή. Να είναι 2 εβδομάδες καλές, μπορεί να είναι και 3 μέρες. Αυτές οι 3 μέρες ή 1 εβδομάδα θα σου δώσουν το ένασμα πίσω, όπ, κάτι μπορεί να αλλάξει. Ότι υπάρχει ελπίδα, ξέρω εγώ, να γίνουμε οικογένεια. Στο κάτω-κάτω αυτό ήθελα. Ναι. Μια όμορφη οικογένεια. Αυτό μου έλειπε, αυτό ζητάω, αυτό ήθελα. Ναι. Ήθελες να πάρεις και χαρτί από το νοσοκομείο. Μου περιέγραφες αυτή την αγωνία που είχες. Ναι, πήρα το χαρτί με διαφορετικό τρόπο. Εξήγησε στον κόσμο, γιατί εμένα μου τα έχεις πει αγάπημα, αλλά ο κόσμος δεν θα καταλάβει τι λες τώρα. Ξέρετε, εκεί προσπαθείς να σκηνοθετείς και εσύ, ξέρω εγώ, πετάξου γι' αυτό εσύ. Τι ήθελες, εξήγησε. Ένα χαρτί για το, από το νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο, γιατί που να το επιβεβαιώνει ήθελες. Η χειροδικία, γιατί κάποια στιγμή ήλπιζα να ξεμπλέξω από αυτό. Μάλιστα. Ενώ την είχε πάει εκείνος, είχε εκείνη στο μυαλό της, τουλάχιστον να πάρει ένα χαρτί που να επιβεβαιώνει σε τι κατάσταση έφτασε εκεί. Βέβαια, τι νόημα θα έχει αυτό το χαρτί, αφού είχες δηλώσει, έτσι δεν είναι, κύριε Ιωαννίδη, ότι το έπαθε στο μπάνιο. Ναι, θα μπορούσε να το έχει. Αυτό που αναφέρεστε. Κανένα. Μην δίνετε λάθος μηνύματα. Προφανώς κανένα. Ήταν άχρηστο αυτό το. Βέβαια ήταν άχρηστο. Όχι, δεν ήταν άχρηστο. Προφανώς και στο γιατρό ή την αλήθεια. Αν δεν είχε πει την αλήθεια εκ των υστέρων. Συγγνώμη, μην μιλάμε όλοι μαζί σας, παρακαλώ. Χαρτί. Ήταν η δεύτερη φορά που. Μισό λεπτό. Δεν ακούγεται κανένας. Λέγε, κορίτσι μου. Ήταν η δεύτερη φορά που πήγα στο νοσοκομείο που ζήτησα και το χαρτί. Όχι στην πρώτη. Ήταν άλλη φορά. Α, ήταν άλλη περίπτωση. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήγα. Στη δεύτερη φορά δεν δήλωσες λοιπόν ότι... Όχι. Τι δήλωσες. Είπα ότι χτύπησα στον μπάνιο. Και απλά δεν το λέμε. Τη δεύτερη φορά... Ότι σε χτύπησε. Ναι. Αλλά προσπάθησα να το κάνω έτσι, ώστε να μην είναι μπροστά την ώρα που μίλαγα στο γιατρό, να μην ξέρει κάτι. Το χαρτί όμως το είδε ο σύζυγός σου. Τα έχει δει όλα τα χαρτιά. Όταν το είδε το χαρτί, πώς αντέδρασε. Είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτό το χαρτί. Μισό λεπτό. Και ότι γιατί θα δικαιολογήσει. Μισό λεπτό, δεν σας καταλαβαίνω τώρα. Ήταν ένα χαρτί που έλεγε ότι χτύπησε στο μπάνιο. Και γνωμάτευε
Το τι έπαθε. Όχι, δεύτερο χαρτί. Τη δεύτερη φορά είπε ότι ήταν από χειροδικία. Αυτό ρωτάω. Ακριβώς. Πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Τι είπε λοιπόν. Όχι, έπρεπε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Ζητούμενο είναι ότι έδωσε τα παιδιά όπως ισχυρίζεσαι πάντα, γιατί η άλλη πλευρά δεν έχει σταθεί δυνατό να βρούμε και δεν απαντά στα τηλέφωνα. Τα παιδάκια τα ζήτησε για λίγες μέρες. Για διακοπές. Ναι, 2,5 χρόνια τα έχω εγώ τα παιδιά. 2,5 χρόνια λοιπόν. Καταρχήν, φεύγεις με ποιο τρόπο από το σπίτι. Ενώ σε χτυπούσε, πόσο συχνά σε χτυπούσε. Η βία, είτε ψυχολογική είτε σωματική, ήταν καθημερινή. Μάλιστα. Κυρίως ήταν ψυχολογική και μπορώ να πω είναι πολύ πιο βάναυση από τη σωματική βία. Ναι. Τι εννοείς, δεν σου μιλούσε, τι ακριβώς ψυχολογικά. Όχι, του εναντίον. Φωνές, καυγό, έχεις την έννοια του παιδιού. Δεν θες... Ψυχολογική καταπίεση. Μάλιστα. Πράγματα να συνέχεια να δικαιολογείς τον εαυτό σου, στις κατηγορίες τις δικές του, να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είναι σωστός. Κατάλαβα. Αλλά στον αέρα. Και ξύλο και ψυχολογική βία. Βλέπεις την εκπομπή, όπως μου εξήγησες εμένα. Έβλεπα γενικά όλες τις εκπομπές, γιατί όλες οι εκπομπές μαζί βοήθησαν. Μαζί και η εκπομπή που αναφερόταν το νούμερο του Ξενώνα, το 197. Και βλέπεις το νούμερο του Ξενώνα που δώσαμε μέσα από την εκπομπή πριν 3-4 χρόνια, πόσο ήταν. Ναι. Και τηλεφωνώ στον Ξενώνα. Ναι. Μου λένε περάστε από εδώ. Όπου ήταν η κυρία Βελέτζα. Ναι. Ήταν η προηγούμενη κατάσταση. Εγώ η προηγούμενη κατάσταση, εδώ. Μάλιστα. Και τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται. Μ' αρέσει που τον προειδοποίησα κιόλας. Ναι. Αν δεν βάλεις του λόγο μυαλό, θα σηκωθώ να πάρω τα παιδιά και να φύγω. Το Σαββατοκύριακο που μεσοβάλλησε μέχρι τη Δευτέρα που πήρα τα παιδιά και έφυγα, ήταν ιδιαίτερα έντονο. Οπότε μου έδωσε ακόμα τη δύναμη, τη δύναμη για να πας... που μου έλειπε το ελάχιστο, ξέρω εγώ, για να πάρω τα παιδιά και να σε οθήσει και να. Σημερώνει Δευτέρα. Άρα οι απειλές δεν βοήθησαν. Οι απειλές σου, ότι ξέρεις κάτι. Εάν δεν συμμορφωθείς, αν δεν γίνεις καλός, εγώ θα φύγω. Αυτό δεν βοηθάει. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα το έκανα. Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι αυτό. Και ούτε εγώ πιστεύω ότι θα το έκανα. Εκεί κλείνει ταυτόχρονα με συναισθηματισμούς, σκέψεις, τα πάντα. Πας τελείως μηχανικά και λειτουργείς. Και τελικά παίρνεις τη δύναμη, παίρνεις τηλέφωνο και τι σου λένε, έλα από εδώ, πάρε τα παιδιά και έλα εδώ. Έκλεισα ένα ραντεβού με την κοινωνική λειτουργό, κάναμε τις ενέργειες που χρειάζεται για την εισαγωγή στο Ξενώνα και πήγαμε τα παιδιά εκεί. Ναι. Το πρόβλημα... Η παραμονή μου ήταν 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. 1,5 μήνα γιατί... κατά περίεργο τρόπο εντόπισε τον Ξενώνα. Γιατί αυτό δεν είναι απόλυτα. Έχετε και αυτά. Κυρία Βελέτζα, εντόπισε τον Ξενώνα. Και τι έγινε λοιπόν που εντόπισε τον Ξενώνα. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να βρει μέσα. Μας πει. Βασικά από ότι τον ρώτησα, ή μάλλον μόνος μου τα πήγε να καυχηθεί κιόλας, από κάποια άλλη κοινωνική υπηρεσία τον ενημερώσανε για το πού βρίσκονται οι Ξενώνες. Το οποίο είναι τραγικό. Συνήθως είναι απόρριτα. Ενώ υπάρχουν απόρριτα. Είναι απόρριτα αυτά. Πήγε κάπου, κλάφτηκε. Υπάρχει τρόπος πρόσφατα. Ήρθε ένα καινούριο περιστατικό. Ήρθε ένας ψάχνοντας. Μία γυναίκα κακοποιημένη. Και έβαλε διάφορους τρόπους. Χρησιμοποίησε όλη του τη μαεστρία να μας πλησιάσει για να δει αν είναι σε εμάς. Τι έγινε αφού διαπίστωσε, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και είναι τόσο πολλά αυτά. Αναγκάστηκε λίγο από το Ξενώνα. Και από τότε άρχισε ένα απίστευτο κυνηγητό με τα παιδιά, δύο βαλίτσες, δουλειές γύρω-γύρω, φυγάς. Παναλαμβάνω, φυγάς. Θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε στη χώρα μας μια υπηρεσία η οποία θα βοηθούσε τις γυναίκες όχι να κρύβονται, να στέκονται κέρβεροι και να αντιμετωπίζουν. Τα λέει και εμείς την ακούμε σαν να μας διηγείται ένα παραμύθι, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα αυτή κινδύνευσε τη ζωή της και το παιδιό της και δεν είχε που να μείνει. Εγώ δεν ακούω παραμύθια. Εγώ ακούω την πραγματικότητα που ακούμε κάθε στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ακόμα όμως ότι δεν έχει βρει λύσεις στη ζωή της. Λοιπόν. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι υποδομές δεν είναι. Για πάμε να δούμε εσύ τώρα τελικά τι έγινε. Πού βρήκες από κούμπι, πού στα. Πουθενά δεν βρίσκεις. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η κοπέλα, η δουλειά που κάνει ασχολείται με παιδάκια. Πηγαίνει σε πάρτι παιδικά και φροντίζει τα παιδάκια. Εμψυχώτρια. Εμψυχώτρια στα παιδάκια, ναι, σε παιδικά πάρτι. Λοιπόν... Εδώ θα μου δώσει το τηλέφωνο. Ένα σωρό παιδιά έχουμε γεννήσει όλες. Καλά, λέω. Να πούμε κάτι να γελάσουμε πια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει παρέμβαση. Έχουμε παρέμβαση. Όπως με ενημερώνουν, από την πλευρά της πρώην πεθεράς σου. Δεν έχει γίνει γάμος, αλλά. Ζητάει να μιλήσει και βεβαίως θεωρεί ότι δεν λες την αλήθεια. Καλησπέρα σας. Να πει και κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Δρούζα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ καλά, εσείς τι κάνετε? Βλέπω τώρα ότι έχει έρθει η Άννα και κάνει πολλά παράπονα και τα οποία τα περισσότερα είναι ψέματα, διότι αυτή ευθύνεται για όλα. Μισό λεπτό. Τα παιδιά τα έχετε εσείς. Τα παιδιά τα έχετε. Εγώ μίλησα, κυρία λοιπόν, μου. Ευθύνεται, μισό λεπτό. Συγγνώμη, για το ότι έτρωγε ξύλο η κοπέλα, ευθύνεται. Ακούστε να σας πω, κυρία μου. Μισό λεπτό να κάνω διαφημίσεις, να μας τα πείτε. Ναι. Μισό λεπτό μόνο για να έχετε χρόνο. Τα περισσότερα έχουν υποθεί στο διάλειμμα. Αυτό θέλω να το πείτε, κυρία Δροκοφίκη, ότι το χειρότερο που κάνουν οι γυναίκες είναι ότι κάθονται μαζί με τα παιδιά τους και μπροστά στα παιδιά τους. Και αυτό είναι και τρώνε τραγικό ξύλο. Και αργότερα θα φάνε ξύλο από τα παιδιά τους. Για σας πρέπει να φεύγουν αμέσως. Αμέσως και υπάρχει μία πιθανότητα να σώσει το γάμο. Τι να κάνουν, πείτε μου. Να καταφύγουν στη γραμμή στη ΣΟΣ 197. Να πάρουν το 197. Και θα τη διοχετεύσει. Θα γίνουν για δύο μέρες οι απαραίτητες εξετάσεις και μετά θα διοχετεύσει. Και θα πάει σε ανάλογους ξενώνες. Πού είναι οι ξενώνες? Και η Παναγιώτα θέλει να πει κάτι. Συγγνώμη σας. Γιατί θέλω να πάω στα τηλέφωνα, ωραία, που είναι η κυρία και περιμένει η παιδική. Ωραία. Εγώ ήθελα να πω, εκπροσωπώντας το Γραφείο Γυναικών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ότι πια και στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει κοινωνική πολιτική του Δήμου. Δηλαδή μπορούν να πάνε στους Δήμους ψυχολόγοι, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Και τι θα ζητήσουν τους ψυχολόγους? Εμείς, τουλάχιστον στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας που γνωρίζω, οργανώνουμε σχετικές ημερίδες, υπάρχουν συμβουλευτικές γωνέων. Αυτό ναι. Μισό λεπτό να τα διαχωρίσουμε. Υπάρχουν πολλοί Δήμοι λοιπόν που συμβουλεύουν, αλλά εδώ μιλάμε για την άμεση δράση. Γιατί η γυναίκα αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και δεν έχει που να κοιμηθεί με τα παιδιά της. Έχουμε συνεργασία με τη γραμμή ΣΟΣ, έχουμε οργανώσει ημερίδες, σκοπεύουμε να φτιάξουμε ανοιχτή γραμμή. Συγχαρητήρια στο συγκεκριμένο Δήμο. Πάμε στη γραμμή τη κυρία που ζήτησε να παρέμβει. Ορίστε, καλησπέρα, σας ακούμε και πάλι. Ναι, καλησπέρα σας. Είστε η πεθερά της Άννας Μαρίας. Ακούω τόση ώρα και τις κυρίες που μιλάνε, αλλά δεν έχουν ερωτήσει και την άλλη πλευρά. Η Άννα Μαρία ήταν έτοιμη με ένα σπίτι 120 τετραγωνικά. Το είπε η κυρία Δρούζα, ότι προσπαθούμε να βρούμε και την άλλη πλευρά να μιλήσουμε για να υπάρχει και η εκδοχή της άλλης πλευράς, για να μην ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν ήξερα, κυρία Πάτερ μου, δεν ήξερα τίποτα. Η Άννα Μαρία λοιπόν άφησε τον άντρα της στο σπίτι της και πήρε τα παιδιά της και έτρεχε στα ιδρύματα μόνο και μόνο για να πάρει χρήματα και να νόμιζε να ζήσει με τα παιδιά της με τα λεφτά της πρόνοιας. Εγώ, κυρία μου, πόσα τα λεφτά της πρόνοιας, θα μας πει κάποιος. Την αλήθεια τους έλεγα. Ενώ, συγγνώμη, έπρεπε κανονικά να κάθεται στο σπίτι της με τα παιδιά της, να τρώει και το ξύλο της. Όχι, και εντάξει, δεν πειράζει. Ακούστε να σας πω, άμα δεν ξέρετε να μην μιλάτε. Ναι, εσείς όμως που ξέρετε, να λέτε την αλήθεια. Ακούστε με να σας πω. Να μας πείτε την αλήθεια όμως. Δεν είναι τρελή τώρα η κοπέλα να έρθει και να λέει ξαφνικά ότι έφυγα. Παρακαλώ, να μην λύσω. Ναι, δώστε της λίγο χρόνο. Ορίστε, πείτε μας. Δεν έτρωγε ξύλο, αυτό να μας απαντήσει. Πόσο μιλάει. Έτρωγε ή δεν έτρωγε ξύλο η κοπέλα? Ορίστε. Έτρωγε ξύλο ή δεν έτρωγε? Από πού να πάει ξύλο, από τη γιαγιά? Που είμαι 70 χρονών γυναίκα. Όχι, να σας πω, μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ, κυρία μου, παρακαλώ λίγη ησυχία. Μας ακούτε? Κυρία Δρούζα, μπορώ να μιλήσω με εσάς? Λοιπόν, με μένα μιλάτε. Ωραία. Θέλω να μας... Να λοιπόν, ο χρόνος... Μισό λεπτό. Και στο τέλος να πούνε ό,τι θέλουν. Ωραία. Λοιπόν. Θέλω να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Είναι τα εξής. Καταρχήν, είχατε λάβει γνώση ότι ο γιος σας χειροδικούσε στην σύζυγό του εισαγωγικά? Μου γιατί γάμος δεν είχε. Αλλά... Όχι, εγώ ρωτώ εσάς. Ορίστε. Ρωτώ εσάς, σας παρακαλώ. Μου το είχε πει η Άννα. Σας το είχε πει η κοπέλα, λοιπόν. Ναι. Τον ρωτήσατε αν γινότανε και αν αυτό αληθεύει? Ορίστε. Ρωτήσατε το γιο σας αφού ενημερωθήκατε? Γιατί του έβγαζε γλώσσα. Μάλιστα. Καλά, πολύ γλώσσα, κυρία μου. Έχει άσχημο στόμα εμένα. Έχετε ενημερωθεί. Μισό λεπτό. Ξέρετε και η προηγούμενη περίπτωση της κυρίας που τυφλώθηκε από το πολύ ξύλο ήταν γιατί αντιμιλούσε. Η περίπτωση που αναφερθήκαμε, που βγήκε δημόσια στις εφημερίδες, δεν το ξέρετε, αλλά πήρανε και όλοι από το οικογενειακό περιβάλλον της κυρίας και το επιβεβαίωσαν. Λοιπόν, εδώ, γιατί στο τηλεφωνικό μας κέντρο επώνυμα.
Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή αντιμιλούσε, έφτασε στο σημείο ο σύζυγος να την χτυπήσει σε σημείο που να χάσει την όρασή της και από τα δύο μάτια. Σάμα τα λέει. Λοιπόν, τώρα, εγώ ρωτώ κάτι άλλο τώρα εσάς. Αντιμιλούσε λοιπόν και τις έτρωγε από τον γιο σας. Με ακούτε? Έχετε ενημερωθεί ότι είχε πάει δύο φορές στο νοσοκομείο? Όχι, ψέματα λέει. Μαζί του. Υπάρχουν μαζί και... Μια φορά που έπεσε με το μηχανάκι στις 28 Οκτωβρίου πέρσι και με καλέσανε να κρατήσω τα παιδιά για να, να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν μόνο. Άλλα λέει ψέματα. Έπειτα. Να σας πω κάτι άλλο, κυρία Βρούζα. Με τη μαμά της και με τον παπά της, εγώ δεν τους γνωρίζω ποτέ, ούτε έχουν έρθει ποτέ. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει κοινωνία μαζί μας. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα. Την είχαν εγκαταλείψει. Μάλιστα. Έχουμε ενημερωθεί. Τελευταία ερώτηση, ορίστε. Για τα παιδιά. Ποιος θα έχει τα παιδιά, κυρία, τώρα? Τα παιδιά τα έχω εγώ από το καλοκαίρι. Πόσο χρονό είστε εσείς, κυρία? Ακούστε να σας πω. Ποια κυρία είστε? Εγώ είμαι μία παρισταμένη εδώ, μία δικηγόρος. Εψήμου δικηγόρος, ναι, κυρία Εψήμου. Ακούστε να σας πω κάτι. Τα παιδιά τα έφυγε από το Πάσχα και στο νησί, τα εγκατέλειψε με τάσερε ο άντρας μου εδώ πέρα, με, ο άντρας μου λέω, ο γιος μου, εδώ σε μένα. Τα έχω από τότε κοντά μου στο σπίτι μου. Πόσο χρονό είστε εσείς, κυρία? Εσείς, κυρία, που τα προσέχετε τα παιδιά, πόσο χρονών είστε? Εγώ είμαι 70, αλλά κρατιέμαι πολύ καλά. Είσαστε καταλληλότερη, δηλαδή, από την Άννα Μαρία για να τα προσέξετε? Βεβαίως είμαι καταλληλότερη. Γιατί τι έχει η Άννα Μαρία? Για άγαθμα λοιπόν. Να πίνει τα παιδιά της τη νύχτα και να έρχεται στις 10 η ώρα την άλλη μέρα νηστικά και να τα έχει με την Α Αλβανίδα, τη Β Αλβανίδα και στο τέλος είναι κακιά η τεθερά. Και στο τέλος την μάλιστα, αλλά η κυρία μας λέει μόνο, κυρία μου, μας λέτε όμως μόνο μία ιστορία ή ένα περιστατικό και κάνετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Καλά έκανε, μας λέτε, ο γιος σας που τη χτυπούσε, που ήταν όχι, κακιά δεν μάνα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, συγγνώμη. Αυτό κυρία είπατε, μου. Πώς δεν είπατε, αυτό ακριβώς δεν είπατε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, η Άννα. Ανούλα μου, ωραία είσαι στην τηλεόραση. Άλλο θέμα είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσαμε όλο το χρόνο να ακουστεί η άλλη πλευρά. Τα συμπεράσματα άλλωστε είναι του κόσμου. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ είναι μια μητέρα που διεκδικεί τα παιδιά της. Η νομική λοιπόν έχει το λόγο. Να απαντήσω λίγο, να μην αφήσουμε ένα κενό πριν προχωρήσουμε. Είχα ένα ατύχημα με φωτιά κάτω στο νησί, στο οποίο κατέβηκα με τα παιδιά μαζί. Και μου πρότεινε για λίγες ημέρες να πάρει τα παιδιά στην Αθήνα μαζί του. Και έκτοτε μείνανε εκεί. Έκτοτε δεν μου τα επιστρέφει. Είναι όλο στον μπούρου-μπούρου ότι θα στα δώσω, πιάσει σπίτι όταν ανέβεις, γιατί το ξενύχιασε όταν κατέβηκα κάτω. Σοκαρίστηκα το γεγονός, από φωτιά γλιτώσαμε, δόξα τω Θεώ. Και μου λέει θα τα πάρω εγώ λίγες μέρες επάνω. Αυτές οι λίγες μέρες έχουν γίνει 3 μήνες. Και λοιπόν, τι ενέργεια. Νομίζω ότι δεν θα το λύσουμε. Άρα δεν εδώ τηλεοπτικά το θέμα αυτό. Εγώ θα ποιος θα κάτι αναλάβει. Συγγνώμη, κύριε Δρούζα. Κύριε Ψήμου, θα φροντίσετε για να γίνουν οι διαδικασίες. Η πεθερά είναι γένους. Για να γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος. Και αν ήταν πεθερός, θα μπορούσαμε να, όχι να δεχτούμε, τουλάχιστον να μην δώσουμε σημασία σε αυτά. Είναι κρίμα να είμαστε γυναίκες και να μην υπάρχει βοήθεια. Ναι, την απειλή τώρα την απειλή. Περισσότερες φορές οι γυναίκες είναι οι πιο σκληρές. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, σε εσάς. Ναι, είναι πάρα πολλές οι γραμμές και έχω λυπηθεί πάρα πολύ γιατί δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε κόσμο. Να πω ένα καλησπέρα στο πάνελ και στην κυρία Ιβέτη ιδιαίτερος. Βέβαια η αδερφή μου είχε μιλήσει, είχε ζητήσει κάποια βοήθεια και ήταν πρώτη να βοηθήσει, αλλά για ευνόητους λόγους δεν μπόρεσε να πάω. Όπως και με τον κύριο Σούρα που είχα μιλήσει, ήταν πρόθυμος και αυτός να με βοηθήσει. Πείτε μας τι έχει συμβεί. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι 24 χρόνια, 16 παντρεμένη, αλλά 24 στο σύνολο. Μέχρι πριν 3 χρόνια, μπορώ να πω, ήταν αφόρητη η ζωή μου και κάθε φορά είχα αποκόψει τις εκπομπές, δεν μπορώ να σατώνομαι. Εδώ και 5 χρόνια είμαι κάνω θεραπεία, είχα αρρωστήσει, με νοσηλεύτηκα σε ψυχιατρική κλινική. Ψυχολογική βία στο αφόρητο, να μην μπορώ καν να το κοιτάξω. Βέβαια το ξύλο δεν ήταν καθημερινά. Συγγνώμη, καθημερινά τι γινότανε, μιλήστε όσο πιο καθαρά μπορείτε. Ξέρω πόσο φορτισμένοι είστε. Καθημερινά ψυχολογική βία, ακόμα και από το τηλέφωνο. Έχανε στα χαρτιά,
Ερχότανε στο σπίτι το βράδυ όπως κοιμόμουν, ανέστη μπάμπουμ κλωτσιές. Με έστελνε στο άλλο το δωμάτιο να κοιμηθώ. Το για ποιο λόγο, ήτανε μεθυσμένος? Όχι, όχι, απλά είχε να ακούει ότι χαρτιά. Έχανε στα χαρτιά. Χαρτιά, τζόγος, ναι. Το οποίο είχα έτσι πάρα πάρα πολλά χρήματα. Μετά θεωρούσε ότι αυτό είναι το έξω, εγώ η αμόρφητη και όλα αυτά και ότι με πήρε μόνο. Τι δεν σας ακούμε, τα λέτε γρήγορα, συγγνώμη. Δεν α, ναι. Με θεωρούσε ότι με είχε επιτρεφτεί, με είχε πάρει μόνο για την ηθική μου και ήμουν υποχρεωμένη να υπακούω σε αυτόν. Αυτό ήταν ο έξω, εγώ ήμουν η αμόρφητη, η φτωχή, έτσι ή αλλιώ. Δεν τολμούσα, δηλαδή και μόνο κάποια στιγμή δεν μπορώ να πω ότι και εγώ κάποιε φορέ που πήγαινα να υψώσω φωνή με τουλούμιαζε. Κάποιες φορές είχα καλέσει αστυνομία που έφτασε στο σημείο να πει ότι ήμουν τρελή και είχε χαρτί και από το ψυχιατρείο. Γιατί δεν φύγατε? Γιατί δεν ξέρω, κυρία Δρούζα, γιατί δεν έφυγα. Τώρα που τους εντοπίω, έχει 3 χρόνια, έχει αλλάξει ριζικά από τότε που αρρώστησα. Έχει κάνει 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Από τότε είχε αλλάξει. Ποιος έχει κάνει απόπειρες αυτοκτονίας? Ορίστε. Ποιος έχει κάνει απόπειρα αυτή? Εγώ. Δηλαδή την πρώτη την είχα κάνει όταν με είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα από μια σχέση που είχα αντιληφθεί ότι είχε και επειδή δημιουργήσα θέμα και τον είχα βρει, για να είμαι ειλικρινή, τον είπα τα μαζί, την οποία αυτή μου την είχε κάνει και φίλη μου, την έφερα στο σπίτι να την κάνω παρέα. Και όταν τον αντιλήφθηκα, επειδή δημιουργήσα κατάσταση και τον έβρισα, με μελάνιασε στο ξύλο, βέβαια και όλα αυτά τα χρόνια. Και ψυχικά και το μυαλό μου. Συγγνώμη, πόσο χρονών είσαστε? Εγώ τώρα είμαι 46. Τότε ήμουν 41 χρονών. Και αποφασίσατε να φύγετε πριν 3 χρόνια? Όχι, δεν προσπάθησα να φύγω πριν 3 χρόνια. Α, πριν 3 χρόνια και πέρυσι προσπάθησα να φύγω, αλλά. Δεν έχετε φύγει ποτέ? Όσες φορές έφυγα και απορροφανιασμένη που ήμουνα, έρχονταν και με παίρνει πίσω. Βέβαια, για να μην κρίνεις, τον αγαπούσα και όλα. Δεν ξέρω βέβαια, αν ήταν αγάπη, αν ήταν αυτό που μου είχε δημιουργήσει. Ότι αυτό που έχει γίνει, ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο πάτο της. Εσείς γιατί ακόμα είσαστε μαζί του. Κάτι, έχω φτάσει στο πάτο μου. Αγάπη μου, τότε γιατί δεν επέμενες και να έρθεις κοντά μας τότε που είχες πάρει τηλέφωνο και μιλήσαμε? Ξέρω, δεν θέλω να πω το όνομά σου τώρα. Μιλήσει, ναι, είχα μιλήσει και με τον κύριο Σούρα και ξέρετε τι γίνεται. Συγγνώμη, ακόμα είπε, μένει μαζί του. Ακόμα, ναι, αυτό. Ναι, έχετε και παιδιά. Ψυχίατρη και ψυχολόγοι. Μισό λεπτό, αφήστε, μισό λεπτό. Έχετε και παιδιά. Ένα παιδί 16 χρόνων, το οποίο πολλές φορές τα λόγια του, τα λόγια του παπά του τα μεταφέρει. Όσο τα μεταφέρει, δηλαδή, ένα παράδειγμα. Κάνει τα ίδια. Που μου είχε πει. Συνεχίζει ακόμη και σηκώνει χέρι. Τα τελευταία 3 χρόνια όχι, αλλά χθες πήγε να σηκώσει χέρι. Μετά από κάποια μεγάλη βρισιά που με πόρνη και μέθη συγκεκριτικά με σάλιο. Γιατί έτσι τέλος πάντων ήμουν στη δουλειά μου και δεν είχαμε κόσμο και χώριψα, ας πούμε, έτσι λίγο, έτσι διασκεδάζαμε. Έχετε πάει στο νοσοκομείο? Χωρέψαμε και ότι προκαλώ εγώ τους νέους να μην καψουρευτούν. Να σας πω κάτι, έχετε κάνει 2 απόπειρες αυτοκτονίας γιατί δεν αντέχατε τον τρόπο που σας φερόταν? Κοιτάξτε, ναι. Ναι, και μάλιστα όταν είχα πάει, οι γιατροί κοιμήθηκαν γιατί ήμουν μελανιασμένη. Δεν ήθελα να το πω ότι με χτύπησαν και τα λοιπά. Με χτύπησε ο άντρας μου. Τέλος πάντων, σλέφτηκα 1 εβδομάδα, έγινε κλίση και όλα αυτά σχετικά. Πάντως δεν τον έχετε καταγγείλει ποτέ? Ορίστε, όχι, όχι. Και ακόμη πιστεύω ότι και όλα αυτά τα χρόνια ξέρετε κάτι. Είχα φτάσει σημείο να μην έχω επαφή και με τους γονείς μου. Μου είχε δημιουργήσει ανασφάλειες και ενοχές ότι δεν είμαι και καλή μάνα και ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Μη είμαι λοιπόν, η γυναίκα κάθεται ακόμη και δέχεται αυτή τη συμπεριφορά. Είναι απλούστατο αυτό που σας είπα. Μισό λεπτό, θέλει κάποιος να της μιλήσει. Μπορώ να πω μία κουβέντα, κυρία μου. Καταλαβαίνω ότι κάπου έχετε μέσα σας έναν έστω και μικρό πυρήνα δύναμης. Η αυτοκτονία όμως δεν είναι λύση, όπως δεν είναι λύση να σκοτώσουμε τον άλλον. Θα πρέπει να μαζέψετε αυτά τα κουράγια σας λοιπόν και να καλέσετε μία από τις γραμμές εδώ πέρα, κάποια από τις κυρίες που μπορούν να βοηθήσουν και από εκεί θα ξεκινήσετε μία καινούργια ζωή. Τώρα ξέρετε κάτι, όμως επειδή είχε πρόβλημα υγείας, το οποίο τον πήρα, από νέος είχε, είχε πάθει κεφαλικό τα Χριστούγεννα και κάποια στιγμή επειδή μου είπε ότι είχα βρει ένα μήνυμα που ήδη είχε κάποια άλλη γυναίκα και στο
Βασικά το πείραξα, όχι ότι έκανα θέμα. Μην μπαίνετε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Κάθεστε ακόμα και συγχωμένετε. Είναι από ίδιο, τον λυπάτε και από πάνω. Συνεχίζεις να τον λυπάτε παραπάνω. Έχει μητρικά αισθήματα τώρα. Όχι όλοι μαζί. Έχει μητρικά αισθήματα τώρα. Με δείχνει ενοχές ότι αφήνω έναν άντρα και ένα παιδί και φεύγω. Να σκεφτεί. Δικηγόρος, μισό λεπτό. Κυρία, να σας πω. Έχετε σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να γίνεται συστηματικά και εσκεμμένα? Η τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στην αρχή, να χτυπάνε. Όταν βλέπουν ότι δεν βγάζει τίποτα το ξύλο, μπαίνουμε στη διαδικασία του ίκτου. Έχετε σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι εσκεμμένο και σας κρατάει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δίπλα του? Δεν αφιβάλλω. Αφού δεν αμφιβάλλετε, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια? Εγώ θα ήθελα να ξαναεπιφθείτε σε εμάς, να με ξαναπάρεις τηλέφωνο στη γραμμή. Γνωρίζεις και το νούμερο, αν θες, θα ξαναλέω. 800-11-88-88-1. Ξαναπάρτε μας τηλέφωνο, ελάτε κοντά μας και ξαναδείτε το ψυχολόγο, γιατί είναι προφανώς. Να περνάνε και τα τηλέφωνα, παρακαλώ, για τους ξενώνες. Δεν μπορώ να έρθω, δεν είμαι στην Αθήνα. Λοιπόν. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να φτάσεις. Η κυρία, μισό λεπτό, ορίστε. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Μισό λεπτό, είδε. Εντάξει. Ξέρω δεκάδες γυναίκες, για να μην πω εκατοντάδες. Θέλετε να πείτε στην κυρία κάτι? Ναι. Για να την αποδεσμεύσω. Νομίζω ότι συνδέεται. Που δεν υφίστανται σωματική βία, αλλά υφίστανται ψυχολογική βία και ταπείνωση. Ναι, αλλά υφίστανται και σωματική συγκεκριμένη. Αυτή ήταν και τα δύο. Και κάθεται ακόμη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάθεται ακόμη. Είναι δικαιολόγια. Εγώ δεν μπορώ να σας καταλάβω γιατί καθόσαστε. Ακούσατε από ίκτο. Γιατί καθόσαστε? Μα το είπε η κυρία. Από γιατί σας αρέσει να υποφέρετε? Από εξάρτηση. Είναι ίκτος και εξάρτηση. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η γυναίκα έχει χάσει την έννοια του εαυτού της. Συνδέεται μόνο μαζί με τον άντρα αυτόν που τόσα χρόνια τον αγαπάει. Και ζει μέσα από αυτόν. Δεν είναι κάτι που είναι δύσκολο κάποιος άλλος που μπορεί να έχει τη δύναμη αυτή. Είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτό που λένε. Ακούμε μια γυναίκα που σου λέει. Μα πώς αντέχει να ζει, θα πάει στο οδηγητή. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τη δική της αξία. Ότι μπορεί και χωριστά από αυτόν τον άνθρωπο. Να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζετε ότι σας αγαπάει ο σύζυγός σας? Ορίστε. Πιστεύετε ότι ο σύζυγός σας σας αγαπάει? Τώρα από τη δείχνει πιστεύω, αλλά δεν τον αγαπάω εγώ τώρα. Αφού σας λέω δεν έχει φτάσει πάτο, είναι να τα καταλάβετε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Για αυτές τις γυναίκες. Τελειώσε, έχω τη δουλειά μου κάποια στιγμή, αλλά τώρα βλέπω ότι με φρενάρει και από τη δουλειά μου. Σας τι? Ναι, και το καταλαβαίνει αυτό. Τι κάνει? Ότι ξέρω εγώ κάτι έχει αλλάξει, δεν το έχω πει και εγώ ότι ναι είμαι, αλλά δεν έχω την αγάπη που σου είχα, εντάξει. Απλά είμαστε για να είμαστε. Ορίστε, κυρία μου. Ήθελα να πω για αυτές τις γυναίκες που υφίστανται την ταπείνωση, την ψυχολογική βία. Και όχι μόνο αυτές και τα παιδιά. Για αυτούς τι κάνουμε? Δεν έχουν σημάδια να πάνε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πάνε στην αστυνομία. Τι κάνει η πολιτεία για αυτές τις γυναίκες? Αν δεν το πάρουν απόφαση, θα μπει η πολιτεία σε κάθε σπίτι? Όχι, θέλω να σας πω τα εξής. Μήπως θα μπορούσαμε να απλώσουμε λίγο τα δίχτυα της κοινωνικής πρόνοιας? Είναι λίγα τα κέντρα που είναι λίγα τα κέντρα. Είναι πολύ λίγα τα κέντρα. Κρατήστε το σαν συμπέρασμα, σας παρακαλώ, όχι αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Ξέρετε κάτι? Παλιά είχε έρθει η αστυνομία στο σπίτι, δεν έκανε τίποτα. Απλά μου είπε: κάνε την ανάγκη, πάρε το παιδάκι σου και φύγε. Και πριν τρία χρόνια που ξαναπήρα την αστυνομία τηλέφωνο για να έρθει, ο οποίος ήδη είχε φύγει από το σπίτι, δεν ήρθε και μου λέει: είναι δουλειά του εισαγγελέα. Δεν ήρθε η αστυνομία, συγγνώμη, είχατε πάρει την αστυνομία? Ναι, και τι, πώς σας αντιμετώπισαν? Μου είπαν ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά να πάρτε σε έναν εισαγγελέα που έχει υπηρεσία. Μου έδωσε ένα τηλέφωνο και επί δύο ώρες δεν απαντούσε. Εγώ το ξέρω το σύστημα. Πού θα βρούμε τα τηλέφωνα, πού θα τα βρείτε τα τηλέφωνα? Το 197 θα πάρει. Μισό λεπτό, το 197. Το 197 πρέπει να παίρνουμε, μάλιστα. Πριν πάμε στο 197 όμως ή όποια άλλη γραμμή, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες γραμμές προφανώς, να πούμε κάτι πολύ βασικό, κυρία μου. Κάνετε όμως ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω. Μαζέψτε το κουράγιο σας. Κάντε πέτρα την καρδιά σας. Αφήστε την εξάρτηση από αυτόν τον άνθρωπο και κάντε αυτό το βήμα. Γιατί η αστυνομία δεν θα κάνει κάτι για σας αν δεν κάνετε εσείς ίδια κάτι για τον εαυτό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη, μακάρι να πάρει την απόφαση αυτή. Μακάρι. Πάμε στο τηλέφωνο γιατί θέλει να παρεύει ο
σύντροφός σου. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Χαμηλώστε αν θέλετε για να μπορούμε να μιλήσουμε την τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούμε. Δεν ξέρω τι έχει πει, με ειδοποίησαν τηλεφωνικά ότι η Άννα βγήκε στην τηλεόραση. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι έχετε τα παιδιά εσείς? Ναι, από το Πάσχα πήγα και τα είναι πήρα. Είναι αλήθεια? Και τα... Ναι, θα σας πω, είναι, θα σας κάνω λίγο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην μας ο χρόνος, για να προλάβουμε το χρόνο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έχετε χειροδικήσει, έχετε κακοποιήσει την Άννα στο παρελθόν? Ναι, αν χτυπήσετε εσείς σαν γυναίκα έναν άντρα, κάποια στιγμή και ο άντρας θα σηκώσει χέρι πάνω σας. Μάλιστα. Άρα αμυνθήκατε. Αμυνθήκατε. Συγγνώμη, να σας πω, κύριε. Μισό λεπτό. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε, είναι σίγουρα. Απλά θα σας κάνω κάποιες γρήγορες ερωτήσεις. Ναι. Μας απαντάτε λοιπόν ότι ήσασταν σε άμυνα όταν τη χτυπήσατε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στο νοσοκομείο που έχει δύο φορές και την έχετε συνοδεύσει, ήταν εκείνη με τα τραύματα. Με τα τραύματα ήταν εκείνη. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είμαι και εγώ με τα τραύματα. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Είναι αλήθεια ότι ζητάει τα παιδιά ως μητέρα και δεν αρνείστε να τις τα δώσετε? Όχι, όχι, είναι ψέματα αυτό το πράγμα. Δέχεστε να τις δώσετε δηλαδή τα παιδιά? Δεν θεωρώ ότι είναι άξια να είναι μητέρα, διότι βάζει τον οποιοδήποτε μέσα μπροστά στα παιδιά της και κάθε δύο μήνες έχουμε και άλλο ρεβονιαστικό. Κάνουμε 3-4 μέρες να δούμε τα παιδιά. Ας πάρουν τα ντάδες, ας πάρουν από τη γειτονιά τηλέφωνο. Βεβαίως, κύριε Ιωαννίδη. Μισό λεπτό, κύριε, γιατί θέλει να σας μιλήσει ο δικηγόρος, κύριος Ιωαννίδης. Μισό λεπτό. Όχι, σας ακούσαμε. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να λέτε τα ίδια. Μισό λεπτό, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και θέλω να αξιοποιηθεί σωστά. Κύριε, τα παιδιά έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν επιλογή δικιά. Γνωρίζετε ότι ουσιαστικά φορέας, παρά την αναγνώριση την οποία έχετε κάνει, παραμένει η μητέρα τους και ότι κακώς τα κρατάτε από τη στιγμή που σας έχει ειδοποιήσει? Εκ του νόμου προβλέπετε ρητά. Γιατί δεν τα παραδίδετε? Εκ του νόμου προβλέπετε τι, κύριε? Να ότι είναι στη μητρινή αυτή και με το κόμενο και το σχολείο να μην έχει γράψει την κόρη της? Αυτό είναι εκ του νόμου. Ακούστε με σε κάτι που θα σας πω. Ακούστε με να σας πω λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε. Και επειδή αυτό το άτομο είναι. Πόσες φορές έχουν πει η χειρότερη μάνα είναι η καλύτερη? Δεν μπορεί να με προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο στον κόσμο. Κύριε μου, επιτρέπετε να σας πω κάτι. Ο νόμος προβλέπει ότι φορέας και παράλληλα εκείνος που ασκεί τη γονική μέρημνα όταν τα παιδιά έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, είναι η μητέρα. Είναι παρά το γεγονός της αναγνώρισης που το έχετε, κύριε, η κυρία μπορεί αυτή τη στιγμή. Ακούστε με, είναι προς προστασία σας. Ακούστε, μισό λεπτό μόνο να ολοκληρώσει και να απαντήσετε. Είναι προς προστασία σας, κύριε, ακούστε με. Εάν η κυρία απευθυνθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα, παρά το γεγονός ότι της έχετε υποσχεθεί ότι της παρεδώσετε τα παιδιά και δεν το κάνετε, ενδεχομένως να σας υποβάλει και μηνυτήρια αναφορά για αρπαγή ανηλίκου και να έχετε και σοβαρότατο κυρία πρόβλημα. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ κυρία, ήθελα να σας το αναφέρω γιατί αυτά προβλέπει ο νόμος. Το τι θα κάνει η κυρία είναι ένα δικό της θέμα. Τι προβλέπει ο νόμος, σας λέει? Είναι αλήθεια ότι ασκείτε απειλές? Ισχύει. Αυτό ισχυρίστηκε. Εμείς απλά σας ρωτάμε. Εντάξει, απειλές, κοιτάξτε να δείτε. Λίγο πολύ όλοι μπορεί να απειλήσουμε κάποιον. Δεν σημαίνει ότι θα το σκοτώσουμε αυτόν που έχουμε απειλήσει. Όχι, όχι, δεν απειλεί ο ένας τον άλλον. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Λίγο πολύ απειλεί ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, μου απαντάτε όταν σας λέω. Ξύλο, εγώ το έχω πάει, κυρία. Για το ξύλο, ότι εκεί ήταν χτυπημένη στο νοσοκομείο. Λίγο πολύ, τέλος πάντων, δεν είναι όμως αυτές τις σαφείς απαντήσεις και θέσεις ενός υπεύθυνου ανθρώπου, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Δηλαδή τι δεν ξέρεις? Λίγο δεν πολύ ξέρεις, απειλούμε οι άνθρωποι, λίγο πολύ. Ποιος σας είπε ότι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να απειλούμε? Πόσες μέρες έχεις να δεις τα παιδιά σου εσύ, κυρία μου? Αφού τα έχει πάει. Ασφαλώς αστείευεστε. Έχει δύο μήνες. Ασφαλώς. Μιλάτε, νόμιζα ότι απευθύνεστε σε μένα και γέλασα. Λοιπόν. Έχει δύο μήνες, ήρθε από τη Μυτιλίνη και ήταν με τον κόμενο. Αφού τα έχει πάει. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα κρατήσω διάλογο μεταξύ σας, δεν έχει κανένα νόημα. Ο στόχος της εκπομπής είναι άλλος. Δεν είναι η προσωπική αντιπαράθεση, ούτε το κουτσομπολιό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου. Καλά, σίγουρα, ναι. Διότι εσύ θα λες ότι ψεύδεται, εκείνος θα λέει ότι ψεύδεσαι εσύ. Επομένως, είσαι μάνα δύο παιδιών. Προχώρα να διεκδικήσεις τα παιδιά σου. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι συμβουλή. Και αν κρίνει το δικαστήριο ότι δεν είναι κατάλληλη, έτσι δεν είναι? Ακούστε, για να κρίνει το δικαστήριο, ακούστε με, για να κρίνει το δικαστήριο θα πρέπει να προσφύγει ο πατέρας και να ζητήσει αυτό που πρέπει. Όχι εσείς. Εσείς το έχετε εκ του νόμου. Εσείς το έχετε εκ του νόμου. Άρα,
Άρα. Θα κάνετε αυτό που σας λέει ο κ. Γιονίδης. Και να το κάνετε. Κυρία Σίνα, μπορεί να τα πάρει με συνδρομή της αστυνομίας. Πραγματικά έχει δίκιο ο συνάδελφος, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα ήθελα να φανεί χρήσιμη εκπομπή ως προς το να σας βρει στο πλάι της και να αναλάβετε την υπόθεση. Και ας κριθεί από εκεί και πέρα από τον νόμο τι χρειάζεται να γίνει. Να παρέμβουμε, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα το γεγονός ότι το έχει θεωρητικά και τυπικά από τον νόμο, μπορεί πράγματι να ήταν ανάξια μάνα. Δεν σημαίνει τίποτα. Αν ήταν ανάξια μάνα και δούλευε σε τόσα μπάρα όσα θέλει ο κύριος να μας πείσει, δεν θα έβγαζε το πρόσωπό της δημόσια. Έτσι είναι. Καλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση τη δική σου. Εγώ θέλω να καταλάβω. Εγώ μιλάμε. Μισό λεπτό. Περίμενα, αγαπούλα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πλέον. Έχω μια βασική. Έχω μια βασική. Είμαι πολύ καλά. Περίμενε, δεν είμαι μιλάω για το και τώρα. Καλά. Ναι. Ηρέμησε, δεν θα σου βάλω δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση έχουν μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι τρομοκρατημένες. Έτσι δεν είναι. Ανασφαλείς. Και οικονομικά ασθενείς. Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουν επίσης ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον οικογενειακό στήριξη. Εγώ Εγώ αυτό που ρωτώ εσένα είναι. Δεν υπάγεσαι σε αυτή την κατηγορία. Σε καμία από όλα αυτά. Δεν έχει σημασία σε ποια κατηγορία υπάγεσαι. Πώς βρέθηκες. Είναι τι θα σου τύχει. Είναι και τύχη σε καμιά τέτοια φορά. Ανάλογη θέση. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια. Μισό λεπτό. Να κάνω διαφημίσεις μου. Έχω χρόνο, θα έχει χρόνο. Πάμε, συνεχίζω. Λοιπόν, μεγάλωσε μια οικογένεια πάρα πολύ. Μια χαρά. Βέβαια, ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν λίγο πιο πολύ μάγκας από όσο έπρεπε. Μισό λεπτό. Καταρχήν, για να υπενθυμίσω, γιατί κανείς δεν δικαιούται να ξέρει τα πάντα. Ναι. Δημόσια είναι γνωστό το γεγονός ότι φτάσατε. Με γνωστό πρόσωπο, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει ούτε το όνομα κάτι. Ούτε τι και πώς, αφού έτσι κι αλλιώς είναι. Αυτό ας αφήσουμε στο παρελθόν. Ναι, αλλά φτάσατε σε σημείο να απειλείται η ζωή σου. Ναι, αυτά λέγαμε. Έτσι, όταν βγαίνουν μαχαίρια, λοιπόν, έλα να πάρουμε τα πράγματα. Βία με πολύ έντονο τρόπο. Δεν θέλω να συγκεκριμενοποιήσω τα πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι και από το οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια μανούλα η οποία προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες στην οικογένειά μου και πάλι είχε κακοποιηθεί. Αυτό το είχα βιώσει και εγώ σαν παιδί. Με είχε ενοχλήσει. Αγάπησα πολύ τη μητέρα μου, δεν συγχωρέσα ποτέ τον πατέρα μου, δεν γινόταν συνέχεια, αλλά είχε γίνει κάποιες φορές. Αυτές οι φορές λοιπόν με έκαναν έναν άνθρωπο που έμαθα να αντιδρώ και να μην δέχομαι αυτό το πράγμα. Να. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στη ζωή μου και από προσωπικές εμπειρίες κάποια σχέση θέλησα να την τελειώσω και όταν είπα τέλος, ένα κόκκινο πανί, ήταν σαν να βγάζα στον Ταύρο κόκκινο πανί, εκεί άρχισε. Το άλλο πρόσωπο. Δεν είδα τον άντρα που ήμουν μαζί, είδα έναν άλλον άνθρωπο, έτσι. Συγγνώμη, έχουν δύο πρόσωπα αυτοί οι άνθρωποι. Είκοσι. Λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, μισό λεπτό, διάλειμμα και επιστρέφω. Οι γυναίκες έχουν μόνο ένα. Λοιπόν, μην αρχίσεις εσύ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να πούμε τα καλά. Τα καλά είναι ότι όταν, εν πάση περιπτώσει, είπα σε μία σχέση που είχα όχι, αυτό ήτανε όχι. Τι πάει να πει, δεν θες, θες. Τελείωσε. Εκεί πέρα, λοιπόν, καταρχάς, κι εγώ ένιωσα τις ενοχές. Το μαχαίρι πώς βγήκε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν αυτό. Σταμάτα τώρα. Άντε, σταμάτα. Μα αυτή είναι η βία. Μήπως είσαι η μία χάνει. Δεν αστειευόμαστε σε αυτά. Χάνει την όρασή της με τις ξύλινες κουτάλες. Η άλλη πηγαίνει με διάσηση στο αυτό. Έχουμε. Θες να σου διαβάσω. Θέλεις να σου πούνε εδώ. Ορίστε. Πείτε τι περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι ούτως ή άλλως. Τη ξύλωσε το μισό κεφάλι. Όταν λέω ότι ξύλωσε το μισό κεφάλι, υποθέτω ότι έτσι παίρνανε τα σκάλπ Ινδιάνοι. Καταλαβαίνετε τα πράγματα. Τη ξύλωσε το κρανίο. Δεν έχω βιώσει. Έδερνε άλλο, έδερνε το γυμνό παιδί του. Παναγία μου, εντάξει, αυτό θέλει σκότωμα. Με ζωστήρα το ξεγύμνο λέγει να το δει. Και τις άλλες έβαλε το κεφάλι. Τώρα δεν σηκώνει η αστεία τώρα σε αυτό. Εκεί να επανέλθω να συμπινεί. Και γιατί το τελευταίο χρόνο έχουν σκοτωθεί. Πόσες γυναίκες έχουν χαθεί η τελευταία δεκαετία, κάθε χρόνο. Όταν βγαίνει το μαχαίρι, δεν σηκώνουμε αστεία εδώ πέρα, κατάλαβες τι λέω. Αυτό καταδίκασέ το και να το θυμάσαι για πάντα. Εγώ. Και να μην ξανα. Δεν έχω καταρχάς εστιάσει την περίπτωση. Δεν εστιάζει τώρα. Λοιπόν. Δεν λέμε ονόματα, αλλά τώρα το ξέρει. Μα δεν είναι. Συγγνώμη, θέλεις να σου πω κάτι τώρα. Περίμενε. Εσύ τι νομίζεις ότι ένας άντρας μόνο συμπεριφέρεται έτσι στις γυναίκες. Μπορεί μια γυναίκα να έχει κακοποιηθεί πολλές φορές στη ζωή της.
Δηλαδή, κακοποίηση είναι. Και όταν, συνήθεια, όταν είσαι. Καταρχάς, εσύ είσαι επώνυμη γυναίκα. Εγώ είμαι μια γυναίκα που με ξέρει ο κόσμος. Είσαι μέναν που δεν θέλεις, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και του λες, κύριε, αλλά αλλιώς σε γνώρισα, αλλιώς έχει έρθει η κατάσταση. Εκεί. Βρε, εγώ, και το άμα... ότι θα σου πει, κοίταξε να σου πω, ναι, αλλά θα βγω στην χι εκπομπή και θα σε κράξω. Και αυτό κακοποίηση είναι. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Ψυχολογική κακοποίηση. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να βγουν μαχαίρια για να τα υποστείς. Αυτό η καθεμία μας το έχει βιώσει αλλιώς. Εγώ λοιπόν. Εσύ πώς αντέδρασες τελικά στην βία. Κοίταξε να σου πω, κρυβόμουν εγώ. Ακριβώς. Εγώ δεν ήθελα να με βρουν. Και το ότι ήμουν μια γυναίκα αναγνωρίσιμη. Καταρχάς φοβόμουν. Ήμουν αναγνωρίσιμη. Ο νόμος δεν σε προστάτευε, δεν μπορούσε κάτι να γίνει. Βρε, ντρεπόμουν να πάω στην αστυνομία. Να πας να πιστεί. Ξέρεις αυτό. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Και μετά, άντε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εδώ η γυναίκα ζητάει τα παιδιά της και βγήκαν και της είπαν ένα σωρό. Ότι έφυγε για να πάρει τα λεφτά από την Πρόνοια. 170 ευρώ για δύο μήνα. Έτσι. Έλα να σου πω, να σε πιάσουν και τα περιοδικά, να μην έχει τέλος αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μία περίπτωση που μπορείς να συναντήσεις στη ζωή σου. Πάντως, κρατάμε το ότι δεν φανταζόσουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί έτσι όπως εσύ λες. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι οι άντρες που θέλουμε να τους έχουμε ψηλά και θέλουμε να τους σεβόμαστε και που τους δεχόμαστε στη ζωή μας, στο κορμί μας, στην ψυχή μας, μπορούν να μην τιμούν τα παντελόνια που φοράνε. Και όλο αυτό γιατί πήγε να χάσει το αγαπημένο του πρόσωπο. Δεν άντεχε να χάσει. Έχασε τον έλεγχο πάνω στην κατάσταση. Έχασε τον έλεγχο λοιπόν της κατάστασης γιατί μία γυναίκα τον απέρριψε. Πολύ απλά. Για την απόρριψη. Όχι, δεν είναι απόρριψη. Πρέπει να καταλάβουμε τη βάση και τη ρίζα της βίας. Έχει να κάνει με τον έλεγχο, δεν έχει να κάνει με ζήλια, δεν έχει να κάνει με την εξουσία, δεν έχει να κάνει ότι εγώ ζηλεύω, εγώ αγαπάω, εγώ χάνω τον αγαπημένο μου. Με ότι εγώ θέλω να ελέγχω. Τώρα, τι γίνεται με τον νόμο και τι άλλο χρειάζεται και προτείνεται ότι πρέπει να γίνει. Εγώ οπωσδήποτε θα ήθελα να προχωρήσει αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι λείπει, να θεσμοθετηθεί κάτι σε σχέση με τη λήψη μέτρων, ώστε αν κάποιος έχει αποδεδειγμένα αποβεί βίαιος και το έχει, ας πούμε, είναι βεβαιωμένο με διάφορους τρόπους, να μην έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε να γιατί δεν έχετε ζητήσει να δείτε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χατζηγάκη, να απευθύνεται όλα αυτά τα αιτήματα για τα κενά του νόμου που ακόμα υπάρχει. Είναι θέμα νομοθέτη αυτό, αλλά κατά κανόνα, για την προσωπική μου άποψη, αυτοί που νομοθετούν δεν έχουν σχέση απόλυτη με αυτά που γίνονται στον δρόμο. Αυτό είναι όλο το θέμα. Δύο πράγματα. Η προστασία την οποία ζητεί η συνάδελφός μπορεί να δοθεί στα πλαίσια της προσβολής της προσωπικότητας. Μόνο που τα χαρακτηριστικά του δικού μας δικαίου δεν επιτρέπουν να υπάρχει μια τέτοια διασφάλιση όπως αυτή χαρακτηρίζει υπηρετικά δίκαια, αμερικάνικο δίκαιο ή αγγλικό δίκαιο. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ, δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Ναι. Το ένα, να προχωρήσουμε σε μια γενναία απόφαση αναθεωρήσεως του σχετικού κεφαλαίου του οικογενειακού δικαίου, που διαμορφώνει τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ειδικά να ξαναδούμε με προσεκτικό μάτι την έννοια της αναθέσεως της επιμέλειας. Και εκεί ακριβώς να προβλεφθούν οι σχετικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί, θεσμοθετημένοι από το κράτος, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις σχετικές επιλογές και εκεί ακριβώς θα βρούμε και την προστασία της μητέρας. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν συμβαίνει. Όχι, δεν συμβαίνει. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχουν και τα ειδικά κονδύλια, η ειδική οικονομική πρόβλεψη που εκμένουν να δημιουργηθούν οι θεσμοί αυτοί. Για να γίνουν περισσότεροι ξενώνες, εννοείται. Αφενός. Όχι μόνο αυτό. Κονδύλια για ποιο. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Αφενός μένει γι' αυτό. Ναι. Ακριβώς και βγαίνει μετά. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει χρόνος. Και το τρίτο και το τελευταίο, ολοκληρώνω με αυτό. Η έννοια των υποστηρικτικών μηχανισμών έχει να κάνει με το να φτάσουμε το πρόβλημα στην κάθε γειτονιά. Εάν ξαταφέρουμε και αναβιώσουμε την γειτονιά. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει. Θα σας πω, πρώτα απ' όλα δεν θα υπάρχει ο στιγματιστικός έλεγχος και θα υπάρχει πρώτη μορφή ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι και οι κοινότητες θα πρέπει να αποκτήσουν το λόγο και τα υποστηρικτικά και ψυχολογικά μέσα να αρχίσουν να περνάνε μέσα. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Δεν υπάρχει χρόνος. Ένα λεπτό. Καθόλου. Έχουμε δώσει όλες τις γραμμές. Ναι, αυτό που ζητάμε εμείς σαν μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμείς υποστηρίζουμε αυτές τις γυναίκες είναι καταρχήν να γίνει επιμόρφωση. Κύριο θέμα είναι το προπυλογισμό οπωσδήποτε, να έχουν υποδομές. Δηλαδή να δίνονται λεφτά για επιμορφώσεις, για αστυνομία, για δικαστές, για εισαγγελές. Και να γίνει ειδική τμήμα εισαγγελών. Πάντως ούτε ενημέρωση στο νόμο δεν έχει καλά. Ακριβώς. Δεν γνωρίζουν και το ίδιο το καινούριο νόμο. Σας ευχαριστώ όλους. Αν χρειαστεί, εδώ θα είμαστε και πάλι. Να συνεχίσουμε. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από το τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ όλους. Να πω ένα ευχαριστώ στον άντρα μου, ο οποίος τον έχει σηκώσει ποδό χέρι και με λατρεύει. Να σε καλά. Μπράβο, κορίτσι μου. Άννα Μαρία με την κυρία Εψίμου. Θα σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή
για την παρακολούθηση της σημερινής εκπομπής και την συμμετοχή σας. Αύριο και πάλι κοντά σας, 5 παρατέταρτο, μεγαλώνω μόνη το παιδί μου. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα. Δείτε το θέμα μας το αυριανό. Καλό απόγευμα να έχετε όλοι. Ο αγώνας μιας μητέρας που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Δεν έχω βοήθεια από κανέναν. Ο ρατσισμός που βιώνει. Νιώθω ανεπιθύμητη. Μητέρες εκτός γάμου. Ποια η στάση της πολιτείας απέναντί τους. Τι προβλέπει ο νόμος. Τετάρτη, 5 παρατέταρτο, μπορώ, στο Σταρ.